Σύντροφοι και φίλοι, σας καλωσορίζουμε σήμερα στην εκδήλωση εκ μέρους της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, με αφορμή τις πρόσφατες σοβαρές εξελίξεις στην περιοχή του Αφγανιστάν, με την απόσυρση των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων και την αναρρίχηση στην κυβέρνηση της χώρας της αντιδραστικής κυβέρνησης, της αντιδραστικής δύναμης των Ταλιμπάν. Στην σημερινή εκδήλωση, την εισηγητική ομιλία θα την κάνει ο σύντροφος Ελισέος Βαγενάς, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και υπεύθυνος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της Κεντρικής Επιτροπής, ενώ θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις από τον Νίκο Παπαναστάση, από τον Νίκο Παπαναστάση, αντισυνταγματάρχη, αναποστρατεία και βουλευτή του κόμματος, την Κατερίνα Γεράκη, υπεύθυνη της Διατμηματικής Επιτροπής της Κεντρικής Επιτροπής για τους Πρόσφυγες και Μετανάστες, και τη Βικτόρια Κούτσι, μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ και επικεφαλής της Επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου για τις Νέες Γυναίκες και τα Νέα Ζευγάρια. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον σύντροφο τον Ελισέο. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, καλησπέρα. Οι εξελίξεις στο μακρινό Αφγανιστάν προβληματίζουν κάθε σκεπτόμενο νέο, εργαζόμενο, και αξίζει να συζητήσουμε για αυτές. Άλλωστε, αυτές τις μέρες συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από την επίθεση στους δίδυμους πύργους την 11η Σεπτέμβρη του 2001, που αξιολογήθηκαν από το ΝΑΤΟ ως επίθεση κατά ενός μέλους κράτους, τον ΗΠΑ, με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση του άρθρου 5 και την έναρξη της υπεριαλιστικής επέμβασης των Αμερικανονατοϊκών στο Αφγανιστάν. Τότε, για να θυμίσουμε λίγο τα γεγονότα, θεωρήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πως το ένοπλο αντιδραστικό κίνημα των Ταλιμπάν, που είχε την αστική διακυβέρνηση στο Αφγανιστάν, κρύβει τον Μπιν Λάντεν, επικεφαλή της επίσης αντιδραστικής Ισλαμιστικής οργάνωσης Αλ-Κάιντα, που ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις της ΗΠΑ, και έτσι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ, με τη συνδρομή και άλλων πολλών χωρών, όπως παραδείγματος χάρη της Ρωσίας, που επέτρεψε τη χρήση του εναέριου χώρου της και βάσεων στο έδαφος της, στήριξαν τη λεγόμενη Βόρεια Συμμαχία, τις δυνάμεις που πολεμούσαν τους Ταλιμπάν στην εμφύλια σύγκρουση και ανέτρεψαν την κυβέρνηση των Ταλιμπάν, και αμέσως μετά γύρισαν στο Αφγανιστάν και μια σειρά αυλική εκείνου του τμήματος της αστικής τάξης του Αφγανιστάν, που μετά την επανάσταση του Απρίλιο του 1978 παραθέριζε στο εξωτερικό, στη ΣΥΠΑ, στη Βρετανία, στο Πακιστάν και αλλού. Μάλιστα, με τις λεγόμενες συμφωνίες της Βόνης την ίδια χρονιά, κανονίστηκαν ακόμα και τεχνικές λεπτομέρειες της εκπροσώπησης των εθνικών ομάδων στο νέο αστικό πολιτικό σύστημα, το οποίο επιβλήθηκε με την ισχύ των όπλων του ΝΑΤΟ και την άτακτη τότε υποχώρηση των Ταλιμπάν. Τίτλοι τέλους σε αυτήν τη στρατιωτική επέμβαση των υπεριαλιστών στο Αφγανιστάν έθεσε η Συμφωνία της Ντόχα, που υπέγραψε η προηγούμενη Αμερικανική ηγεσία επί Τραμπ και εφάρμοσε η σημερινή επί Μπάιντεν, με την αποχώρηση των Αμερικανονατοϊκών και την ανάληψη εκ νέου της διακυβέρνησης από το ένοπλο αντιδραστικό κίνημα των Ταλιμπάν. Προκύπτουν μία σειρά ερωτημάτων. Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αποχώρησαν, ιτήθηκαν, πέτυχαν τίποτα όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκονταν στο Αφγανιστάν? Τι θα γίνει στο εξής στο Αφγανιστάν και πώς διαγράφεται το μέλλον του λαού του? Σε αυτά, όπως και σε άλλα σχετικά ερωτήματα, θα επιδιώξουμε να απαντήσουμε στη σημερινή συζήτηση. Βεβαίως πρέπει να έχουμε κατά νου πως οι ιμπεριαλιστές κάθε φορά όταν είναι να επέμβουν κάπου στρατιωτικά βρίσκουν και ένα εύσημο πρόσχημα. Έτσι βομβάρδισαν το λαό της Γιουγκοσλαβίας με βόμβες απεμπλουτισμένου ουρανίου δίθεν για να αποκαταστήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στο Ιράκ πάλι εισέβαλαν γιατί είχε όπλα μαζικής καταστροφής που ποτέ δεν βρέθηκαν. Στη Λιβύη δίθεν για τα δημοκρατικά δικαιώματα, ενώ στο Αφγανιστάν στα πλαίσια του πολέμου με την τρομοκρατία. Μάλιστα ο Μπάιντεν, επιμένοντας σε αυτή την κακόγουστη φαρσοκομωδία,
δήλωσε πως επιτελέστηκε το έργο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, γι' αυτό και τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αποχωρούν. Και αυτά την ώρα που η ΗΠΑ, όπως και τα άλλα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, εξακολουθούν να έχουν τους Ταλιμπάν, με τους οποίους η ΗΠΑ και οι άλλοι συνδιαλέγονται, στη λίστα των λεγόμενων τρομοκρατικών οργανώσεων. Με λίγα λόγια, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, το κουτόχορτο με το οποίο επιδιώκουν να ταΐσουν τους λαούς πάει σύννεφο. Από κοντά κι άλλοι αστεί παράγοντες, όπως ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Μακρόν, που δήλωσε πως τελικά η δημοκρατία δεν εξάγεται. Μάλιστα κάποιοι από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο ανεκδιήγητος ευρωβουλευτής Παπαδημούλης, το τερμάτισε λέγοντας πως η δημοκρατία και η επανάσταση δεν εξάγονται, δεν επιβάλλονται απ' έξω. Ταύτισε δηλαδή την υπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν, που μάλιστα έγινε για τη δημοκρατία σύμφωνα με τον Παπαδημούλη, με τη διεθνιστική βοήθεια που προσέφερε η Σοβιετική Ένωση στην Αφγανική Επανάσταση στα 1979. Αυτό κι αν είναι ξέπλυμα του αμερικάνικου υπεριαλισμού από τον δίθεν αριστερό ΣΥΡΙΖΑ. Ας δούμε όμως, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, γιατί το Αφγανιστάν, μια τόσο φτωχή και ορεινή χώρα, ενδιαφέρει τόσο πολύ τις διάφορες υπεριαλιστικές δυνάμεις, και στο μεταξύ όποιος πετύχει και τον κύριο Παπαδημούλη τον ενημερώνει και αυτόν, μη μείνει ο άνθρωπος στο σκοτάδι. Αν και το Αφγανιστάν είναι μια περίκλειστη χώρα, μια χώρα δηλαδή που δεν έχει διέξοδο στη θάλασσα, έχει μια ξεχωριστή στρατηγική σημασία εξαιτίας της γεωγραφικής θέσης του, ανάμεσα σε μεγάλες χώρες που βρίσκονται μεταξύ των ισχυρότερων καπιταλιστικών χωρών του κόσμου, την Κίνα, τη Ρωσία, την Ινδία. Βρίσκεται στο δρόμο από την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία προς τον Περσικό και Ινδικό ωκεανό. Μπορεί να συνδέσει την Κίνα, που συγκρούεται με τη ΣΥΠΑ σήμερα για την πρωτοκαθεδρία στο υπεριαλιστικό σύστημα, με τα λιμάνια του Πακιστάν και του Ιράν, αλλά και με το Ιρανικό φυσικό αέριο. Μπορεί να δέσει τους εμπορικούς και ενεργειακούς δρόμους της Ρωσίας με την Ινδία και το Πακιστάν. Το Αφγανιστάν λοιπόν βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, όπως άλλωστε και άλλες περιοχές που αποτελούν σημεία κομβικά για να περάσουν αγωγή και μεταφορική δρόμη. Να γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είχαν εξασφαλίσει με στρατιωτικά πολεμικά μέσα τα τελευταία 20 χρόνια που βρίσκονταν στο Αφγανιστάν να κρατούν δεμένο χειρόφρενο στην κατασκευή μιας σειράς αγωγών ενέργειας, δρόμων μεταφοράς, εμπορευμάτων, παραδείγματος χάρη από την Κίνα προς το Ιράν. Βεβαίως, κοντά στο βασιλικό ποτίστηκε και η γλάστρα. Η γλάστρα του ναρκοεμπορίου που ανθεί στο σύγχρονο καπιταλιστικό κόσμο, μιας και μετά την υπεριαλιστική επέμβαση, το Αφγανιστάν αναδείχθηκε στην πρώτη παγκόσμια θέση της παραγωγής οπίου. Το κύριο όμως δεν ήταν τα ναρκωτικά, αλλά οι μεταφορικοί άξονες και η αγωγή. Έτσι, βασικό σχέδιο αγωγού φυσικού αερίου στην περιοχή είναι ο ΤΑΠΗ, που θα διέρχεται από τις χώρες Τουρκμενιστάν, Αφγανιστάν, Πακιστάν και Ινδία, 1735 χιλιόμετρων, που σχεδιάζεται να μεταφέρει 33 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως, όπως και η παραλλαγή του, ο ΤΑΠ, δηλαδή χωρίς την Ινδία. Ο συγκεκριμένος αγωγός αρχικά ενδιέφερε τους Αμερικάνους, που θεωρούσαν πως θα πετύχουν μακροχρόνια την απεξάρτηση της περιοχής από το Ιρανικό αέριο, αλλά και θα αδυνατήσουν αυτά που παίρνει σήμερα η Κίνα από το Τουρκμενιστάν. Στην πορεία όμως άρχισε να ενδιαφέρει και το ρώσικο κεφάλαιο, διότι εάν κάποτε κατασκευαστεί, ακόμα κι αν στην αρχή δεν θα προσφέρει ρωσικό αέριο, προοπτικά και λαμβάνοντας υπόψη ότι από τη Σοβιετική εποχή το δίκτυο του Τουρκμενιστάν συνδέεται με αυτό της Ρωσίας, θα μπορούσε η Ρωσία να βρει διέξοδο στις αγορές του Πακιστάν και της Ινδίας. Να σημειώσουμε πως ήδη το ρωσικό κεφάλαιο πρημοδοτεί και την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου Pakistan Stream από το Καράτσι προς το Λαχόρ, παλαιότερα γνωστό ως αγωγός Βορρά-Νότου, που σχεδιάζει να μεταφέρει 12,4 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, κυρίως από υγροποιημένο αέριο, αλλά και με τη διασύνδεσή του με τον ΤΑΠΗ. Αρχικά οι Ταλιμπάν ήταν αντίθετοι. Στη συνέχεια εκφράστηκαν θετικά
και μάλιστα δήλωσαν πως μπορούν να αναλάβουν την ασφάλεια του αγωγού. Στην πορεία είπαν πως όσο διαρκεί η νατοϊκή κατοχή δεν μπορεί να γίνει. Τέλος, σήμερα εμφανίζονται θετικοί. Αντίθετα με τον παραπάνω αγωγό, είναι σίγουρη η Τουρκία, μιας και επιδιώκει να γίνει αυτή κόμβος ενέργειας για το αέριο του Τουρκμενιστάν. Πιθανότατα και η Κίνα να μην ενδιαφέρεται, μιας και σήμερα αυτή λαμβάνει μεγάλες ποσότητες αερίου από Τουρκμενιστάν και Ρωσία, που στην περίπτωση κατασκευής του ΤΑΠΗ θα πρέπει να τις διαπραγματευτεί με άλλους όρους. Ούτε το Ιράν ενδιαφέρεται, μιας και αυτό ήδη έχει κατασκευάσει αγωγό φυσικού αερίου που φτάνει ως τα σύνορα του Πακιστάν και φιλοδοξεί να επικρατήσει το δικό του σχέδιο. Βασική μεταφορική δρόμη είναι αυτή που σχεδιάζει η Κίνα, με κατεύθυνση προς Πακιστάν, προς τα λιμάνια του, αλλά και παραπέρα στο Ιράν. Το βλέπει σαν κομμάτι του λεγόμενου δρόμου του μεταξιού, αλλά και η Τουρκία θέλει το δικό της δρόμο, από το Αζερμπαϊτζάν, τη Γεωργία, την Κασπία, το Τουρκμενιστάν, το Αφγανιστάν, μέχρι το Πακιστάν και την Ινδία, που μάλιστα το έχει βαφτίσει δρόμο του Λάπις Λαζούλη, από την ονομασία ενός ημιπολίτιμου πετρώματος του Αφγανιστάν. Υπάρχουν επίσης σχέδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις στο Κυργιστάν και στο Τατζικιστάν προς το Πακιστάν μέσω του Αφγανιστάν. Σαφώς ενδιαφέρει τα μονοπόλια και ο ορυκτός πλούτος. Το Αφγανιστάν διαθέτει πλούσια ανεκμετάλλευτα κοιτάσματα ορυκτών πρώτων υλών, η αξία των οποίων εκτιμάται από 1-3 εκατομμύρια δολάρια στο 30% των εξερευμένων εδαφών. Ειδικότερα διαθέτει τεράστια αποθέματα μεταλλευμάτων, κυρίως χαλκού, σιδήρου, χρυσού, μολύβδου και λιθίου. Για τη σημασία αυτού του πλούτου, μόνο ένα παράδειγμα θα δώσω. Το λίθιο είναι βασικό συστατικό στην κατασκευή μπαταριών που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία ηλεκτροκίνησης και όχι μόνο. Στον τομέα αυτό επενδύουν σήμερα τεράστια ποσά η Κίνα και η ΗΠΑ, αλλά και οι ισχυρές δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Γερμανία. Στην εποχή της λεγόμενης πράσινης ανάπτυξης, το λίθιο χαρακτηρίζεται ως η νέα βενζίνη. Υπολογίζεται πως μια αύξηση της τάξης του 1% στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως θα αυξήσει τη ζήτησή του περισσότερο από 40%. Είναι φανερό επομένως ότι η δέσμευση μεγάλων κοιτασμάτων λιθίου ανά τον κόσμο δίνει ισχυρό προβάδισμα στον ανταγωνισμό. Για αυτούς λοιπόν τους λόγους έγινε η υπεριαλιστική επέμβαση το 2001. Στόχος των ΗΠΑ δεν ήταν ούτε ο λεγόμενος πόλεμος με την τρομοκρατία, ούτε η δημοκρατία, αλλά ο έλεγχος της στρατηγικής θέσης που καταλαμβάνει το Αφγανιστάν, που βρίσκεται στο τρίγωνο μεγάλων ανταγωνιστών τους, όπως είναι η Κίνα, η Ρωσία, η Ινδία, αλλά και σημαντικών άλλων περιφερειακών δυνάμεων, όπως του Ιράν και του Πακιστάν, και μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο σημείο στη χάραξη νέων ενεργειακών και μεταφορικών δρόμων. Πριν 20 χρόνια το κόμμα μας αποκάλυψε αυτά τα ζητήματα, όπως και το ζήτημα του μεγάλου ορυκτού πλούτου, καταρρύπτοντας τα προσχήματα των υπεριαλιστών που αναπαρήγαγαν τα άλλα ελληνικά κόμματα. Για 20 χρόνια οι ΗΠΑ εμπόδισαν την κατασκευή μιας σειράς αγωγών ενέργειας, δρόμων μεταφοράς εμπορευμάτων. Χάρη στην ατοϊκή κατοχή τα κινέζικα και ρωσικά μονοπόλια έμειναν μακριά από τις πρώτες ύλες που διαθέτει το Αφγανιστάν. Οι Κινέζοι, παραδείγματος χάρη, αναγκάστηκαν να σταματήσουν την εξόρυξη χρυσού που είχαν ξεκινήσει. Τι κι αν η στρατιωτική επέμβαση, η υπεριαλιστική κατοχή, ο εμφύλιος πόλεμος της δοτής κυβέρνησης με τους Ταλιμπάν οδήγησε σε ποτάμια προσφύγων που προσπάθησαν να ξεφύγουν από τον πόλεμο, την ανέχεια, τα μεσαιωνικά ήθη. Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ όλα αυτά τα 20 χρόνια δεν δίστασαν να στηρίξουν αυτά τα κάλπικα προσχήματα των ΗΠΑ και να στείλουν στην κρεατομηχανή του Αφγανικού πολέμου στρατιωτικά τμήματα των χωρών τους. Μεταξύ αυτών και οι ελληνικές κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ούτω καθεξής, που από το 2001 έως σήμερα στήριξαν την εμπλοκή της χώρας μας και των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στο Αφγανιστάν. Μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είχε απαιτήσει την επιστροφή στη χώρα των ελληνικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν και κάθε άλλη υπεριαλιστική αποστολή στο εξωτερικό, αποκαλύπτοντας τα προσχήματα των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διαχρονικές ευθύνες όλων των ελληνικών κυβερνήσεων. Σήμερα
οι αμερικάνικες προτεραιότητες μετατοπίζονται προς τον Ειρηνικό ωκεανό κόντρα στην Κίνα για την πρωτοκαθεδρία στο καπιταλιστικό σύστημα. Αυτά τις οδηγούν σε ένα σχεδιασμό των στρατιωτικών τους εγκαταστάσεων. Όπως όλοι είδαμε, η επικράτηση των Ταλιμπάν έγινε με αρκετά γρήγορους ρυθμούς και συνδέθηκε με την αποχώρηση των Αμερικανικών και Ανατοϊκών Ενόπλων Δυνάμεων μετά τη Συμφωνία της Ντόχα το 2020, στην οποία κατέληξαν ΗΠΑ και Ταλιμπάν. Υπάρχουν ερωτήματα, αλλά όλα δείχνουν πως δεν μιλάμε για αμερικανική στρατιωτική ήττα και στρατιωτική νίκη των Ταλιμπάν στα πεδία των μαχών, αλλά για παράδοση της διακυβέρνησης από τους Αμερικάνους στους Ταλιμπάν. Για τη ΗΠΑ ήταν φανερή η οικονομική αιμορραγία πολλών δισεκατομμυρίων που είχαν αυτά τα χρόνια για να διατηρήσουν με στρατιωτικά μέσα μια μορφή ενός αστικού καθεστώτος που είχαν πλάσει, όπως είδαμε, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Σήμερα στρατιωτικά η ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ αποχώρησαν από το Αφγανιστάν, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως αποχώρησαν και τα συμφέροντά τους. Βλέπουμε την παράδοση τεράστιου εξοπλισμού στους Ταλιμπάν. Υπολογίζεται πως τα όπλα που άφησαν στο Αφγανιστάν οι ΗΠΑ είναι αξίας 85 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Γιατί? Μα γιατί προσδοκούν πως τα υπαρκτά και διαφορετικά συμφέροντα των ντόπιων φυλάρχων, καπιταλιστών και ξένων δυνάμεων Κίνας, Ρωσίας, Πακιστάν, Ινδίας, Τουρκίας, Ιράν, Κατάρ και ούτω καθεξής θα δράσουν ως νέα έφλεκτη ύλη που θα δημιουργήσει γενικότερο κλίμα αποσταθεροποίησης εμποδίζοντας την προώθηση συμφερόντων που είναι ανταγωνιστικά με αυτά των ΗΠΑ και χαράζοντας την προοπτική νέους δρόμους στην περιοχή για τα αμερικάνικα μονοπόλια. Με άλλα λόγια, ο σχεδιασμός του αμερικάνικου υπεριαλισμού σε ό,τι αφορά το Αφγανιστάν εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά αυτός λαμβάνει υπόψη του τις αλλαγές στο τοπικό, περιφερειακό και διεθνές πεδίο και αλλάζει μέσα και τρόπους με τους οποίους θα τα προωθήσει. Επιπλέον δεν έχει καμία βάση η σύγκριση που έκαναν ορισμένοι των τωρινών γεγονότων στο Αφγανιστάν με την αποχώρηση των τελευταίων Αμερικανών από τη Σαϊγκόν στα 1975. Πρώτα απ' όλα γιατί τότε πράγματι οι ΗΠΑ είχαν ιτηθεί στρατιωτικά από τον ηρωικό Βιετναμέζικο λαό με την καθοδήγηση του Κομμουνιστικού Κόμματος και ο επαναστατικός στρατός του που είχε τη στεναρή βοήθεια της Σοβιετικής Ένωσης καταλάμβανε το τελευταίο αμερικάνικο φρούριο, τη Σαϊγκόν, που σήμερα φέρει το όνομα Χο Τσι Μιν. Αντίθετα, σήμερα στην Καμπούλ μπήκαν οι άντρες ενός ένοπλου, αντιδραστικού, βαθιά αντικομμουνιστικού κινήματος που οι ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις και ανταγωνισμοί το ευνόησαν να ανακτήσει τη διακυβέρνηση την οποία είχε και πριν 20 χρόνια. Στο Βιετνάμ, η ήττα του αμερικάνικου υπεριαλισμού είχε σπείρει ενθουσιασμό και ελπίδα σε όλη την ανθρωπότητα, όπως και στον ίδιο το λαό του Βιετνάμ που είχε καταφέρει να αποτινάξει δεκαετίες ξένης αποικιοκρατικής υπεριαλιστικής κατοχής. Σήμερα στο Αφγανιστάν η κατάσταση είναι πέρα για πέρα διαφορετική. Γίνεται φανερό πως τα βάσανα αυτού του λαού θα συνεχιστούν τα επόμενα χρόνια. Χιλιάδες άνθρωποι και πάλι θα συνεχίσουν να αναζητούν την τύχη τους πέρα από τα σύνορα της χώρας τους, ενώ είναι κοινός τόπος πως ειδικά η θέση των γυναικών θα χειροτερεύσει. Την ίδια ώρα μόνο ως κροκοδίλια μπορεί να χαρακτηριστούν τα δάκρυα όλων εκείνων που σε άλλες ιστορικές εποχές, βλέπε παραδείγματος χάρη τη δεκαετία του 80, είχαν λυσασμένα στηρίξει το σκοταδιστικό κίνημα των Μουτζαχεντίν, μέσα από το οποίο πρόβαλαν οι Ταλιμπάν και το οποίο μάχονταν ενάντια στη Λαϊκή Επανάσταση και στη Σοβιετική Στρατιωτική Διεθνιστική Βοήθεια στο Αφγανιστάν. Το άδειασμα των ντόπιων πολιτικών συμμάχων των ΗΠΑ για δύο δεκαετίες είναι διδακτικό για το λαό μας, που του λένε πως αν γεμίσουμε τη χώρα με βάσεις που θα στοχεύουν άλλους λαούς και αν είμαστε το καλό παιδί των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, τότε όλοι αυτοί οι προστάτες μας θα μας διαφυλάξουν από το κίνδυνο του πολέμου. Πρόκειται για κάλπικο ζήτημα. Οι ισχυροί μας σύμμαχοι δεν φημίζονται για την πέσα τους, αλλά για την παμπεσιά τους. Ο λαός μας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εναποθέσει τις ελπίδες του για ειρήνη και ασφάλεια στις διαβεβαιώσεις των αστικών κομμάτων, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ και άλλων που καλλιεργούν ένα κλίμα εφησυχασμού και εμπιστοσύνης στους υπεριαλιστές συμμάχους.
Πολλοί, βλέποντας πως θα οξυνθεί το δράμα του αφγανικού λαού, που θα αντιμετωπίσει ακόμα και ζητήματα επιβίωσης τους επόμενους μήνες, μιας και το ΑΕΠ της χώρας χτίζονταν όλα αυτά τα χρόνια κατά 80% από το εξωτερικό, αναρωτιούνται τι θα γίνει, ποιος μπορεί να στηρίξει το λαό του Αφγανιστάν. Σήμερα ο πολυεθνικός λαός του Αφγανιστάν βρίσκεται μέσα στις μιλόπετρες των συμφερόντων που έχουν τμήματα της αστικής τάξης της χώρας του, καθώς και ξένες υπεριαλιστικές δυνάμεις. Όχι τυχαία, βλέπουμε όλες τις μεγάλες δυνάμεις να περιμένουν δείγματα γραφής από τη διακυβέρνηση των Ταλιμπάν, οι οποίοι έχουν μοιράσει δεξιά και αριστερά υποσχέσεις ώστε να κερδίσουν τη διεθνή αναγνώριση που δεν είχαν στην πρώτη διακυβέρνησή τους. Σε κάθε όμως περίπτωση, αυτό που λέμε για την Ελλάδα, ότι ο μόνος που μπορεί να σώσει το λαό είναι ο ίδιος ο λαός, αυτό ισχύει και για το Αφγανιστάν. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Να ευχαριστήσουμε τον σύντροφο Ελισσαίο. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι θα δοθεί δυνατότητα για διατύπωση ορισμένων ερωτήσεων στο τέλος των παρεμβάσεων. Μπορούν όμως εντωμεταξύ να έρχονται και γραπτά εδώ μπροστά και θα διαβαστούν στη συνέχεια. Τώρα το λόγο έχει ο σύντροφος Νίκος Παπαναστάσης. Στην παρέμβασή μου θα παρατεθούν κάποια στοιχεία που σχετίζονται με την εμπλοκή της Ελλάδας στο Αφγανιστάν, καθώς και τις επιπτώσεις της σχέσης της χώρας μας με το ΝΑΤΟ. Συντρόφισσες και σύντροφοι, ήδη ακούσαμε την εξέλιξη των ιστορικών γεγονότων στο Αφγανιστάν, τουλάχιστον για τα τελευταία 20 χρόνια. Έγινε αναφορά στους γεωπολιτικούς συσχετισμούς, αλλά και τους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, καθώς τεκμηριώθηκε αναλυτικά και η γεωπολιτική σημαντικότητα αυτής της χώρας. Έχουν περάσει 20 χρόνια μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 στη Νέα Υόρκη και Βιρτζίνια. Οι ΗΠΑ, σαν έτοιμες από καιρό, την επόμενη αυτής της επίθεσης ξεκίνησαν σταυροφορία κατά της τρομοκρατίας όπως διακήρυξαν. Τότε ο πρώην Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ και πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας Πολ Γουλφοβιτς είχε ομολογήσει κοινικά πως εάν δεν υπήρχε η 11η Σεπτεμβρίου θα έπρεπε να την εφεύρουμε. Όπως λέει ένα παλιό απόφθεγμα, κάθε υπεριαλιστικός πόλεμος διεξάγεται με κάποιο πρόσχημα. Οι σημερινές εξελίξεις σε αυτή τη χώρα, όπως και συνολικά έχουν μεσολαβήσει αυτές τις δύο δεκαετίες, αποκαλύπτουν το πραγματικό περιεχόμενο των στοχεύσεων αυτού του περιβόητου πολέμου κατά της τρομοκρατίας. Τότε, με συνοπτικές διαδικασίες στο ΝΑΤΟ, ενεργοποίησε το άρθρο 5 της Συνθήκης της Ουάσιγκτον. Αυτό το άρθρο προβλέπει ότι μια επίθεση εναντίον ενός ή περισσότερων μελών του θεωρείται ως επίθεση εναντίον όλων. Με βάση την εφαρμογή αυτού του άρθρου και με δεδομένο ότι η επιθετικότητα της ελληνικής αστικής τάξης και των κομμάτων που υπηρετούν τα συμφέροντά της κλιμακώνεται διαμέσου τη συμμετοχή στα σχέδια των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, έκαναν την εμφάνισή τους στο Αφγανιστάν και οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις. Για το επίπεδο των δυνατοτήτων εμπλοκής αυτής της δύναμης στις νατοικές επιχειρήσεις, οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ, από την πρώτη στιγμή της αποστολής τους, προπαγάνδιζαν παραπλανητικά ότι αυτή ήταν συμβολική, ήταν ανθρωπιστική. Το πόσο όμως συμβολική ή ανθρωπιστική ήταν, το δείχνει τόσο η σύνθεσή της, όσο και οι αποστολές που είχε τη δυνατότητα να εκτελέσει, αλλά και εκτελούσε. Η ελληνική δύναμη στο Αφγανιστάν περιελάμβανε μονάδα μηχανικού,
με δεκάδες άτομα προσωπικό και εξειδικευμένο βαρύ εξοπλισμό. Στελέχωση και λειτουργία πλήρους στρατιωτικής ιατρονοσηλευτικής μονάδας, δηλαδή ένα κανονικό νοσοκομείο. Διάθεση δεκάδων στελεχών σε διάφορες επιτελικές θέσεις της νατοικής δύναμης, ΙΣΑΦ. Τα στελέχη αυτά συμμετείχαν σε όλους τους σχεδιασμούς αυτής της κατοχικής δύναμης. Παραχώρηση για πολεμική χρήση δεκάδων στρατιωτικών οχημάτων αλλά και μεταγωγικών πολεμικών αεροσκαφών. Σε αυτά πρέπει να προσθεθεί και μεγάλος αριθμός εξειδικευμένου στρατιωτικού προσωπικού που είχε διατεθεί για τη λειτουργία του αεροδρομίου της Καμπούλ, που για μεγάλο χρονικό διάστημα η Ελλάδα είχε τη διοίκησή του. Όπως τώρα την παραδώσανε για ένα διάστημα οι Αμερικάνοι στους Τούρκους. Επιπλέον, η ελληνική εμπλοκή επεκτάθηκε και στην κάλυψη μιας από τις 9 περιφερειακές ομάδες ανασυγκρότησης, όπως λέγονταν, που είχαν δημιουργηθεί για να επεκτείνει τη δράση του το ΝΑΤΟ και εκτός Καμπούλ μέσω έργων ανοικοδόμησης και επαφών με τοπικούς παράγοντες, εξαγοράς δηλαδή, και τη δημιουργία μικρών προτεκτοράτων καντονίων. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό το ψέμα που είχε περίτεχνα καλλιεργηθεί από τις ελληνικές κυβερνήσεις για τη δήθεν αθώα ελληνική συμμετοχή. Αντίθετα, αυτή ήταν άμεση και σημαντική για την επιτυχή έκβαση συνολικά των ατοικών υπεριαλιστικών επιδιώξεων. Επιπλέον, οι ελληνικές κυβερνήσεις αγνόησαν τελείως τους παράγοντες που εξέθεταν σε τεράστιους κινδύνους το προσωπικό που συμμετείχε σε αυτή τη στρατιωτική δύναμη. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι το ΝΑΤΟ την κατανομή στα κράτη-μέλη των υποχρεώσεων που προκύπτουν από μια αποστολή την κάνουν τα επιτελεία του και όχι οι κυβερνήσεις τους, όπως ύπουλα αφήνουν οι κυβερνήσεις να διαρρέει ή να νομίζει ο κόσμος. Βασικό δε κριτήριο για το τι θα αναλάβει το κάθε κράτος αποτελεί το επίπεδο, ο εξοπλισμός και η εκπαίδευση των στρατιωτικών δυνάμεων που διαθέτει. Εδώ πρέπει να επισημανθεί γιατί μέσω αυτού αποκαλύπτεται και ο ρόλος των κυβερνήσεων των κρατών μελών του, ότι το ΝΑΤΟ ως οργανισμός διαθέτει ελάχιστες έως μηδενικές στρατιωτικές δυνάμεις, δικές του, σαν ΝΑΤΟ. Η δύναμη της στρατιωτικής του ισχύως βρίσκεται στα στρατόπεδα, στα πολεμικά αεροδρόμια και στα λιμάνια του κάθε κράτους μέλους του. Όταν λοιπόν σχεδιάζεται μια επιχείρηση, τα κράτη-μέλη καλούνται να συνεισφέρουν στρατιωτικές δυνάμεις σύμφωνα με τις νατοικές απαιτήσεις. Από τα προηγούμενα προκύπτει ότι όσο πιο καλά είναι εξοπλισμένα τα κράτη-μέλη, όσο πιο ομογενοποιημένες είναι οι δυνάμεις των κρατών μελών σε υλικό και εκπαίδευση, τόσο πιο ισχυρή και αποτελεσματική γίνεται και η πολεμική μηχανή της λυκοσυμμαχίας. Έτσι ερμηνεύεται και η σχεδόν αναγκαστική νατοϊκή ρήτρα της διάθεσης του 2% του ΑΕΠ κάθε χώρα μέλος για τις ένοπλες δυνάμεις του. Και αυτό είναι ένα ποσοστό που πέρα από την ποσοτική του διάσταση 2% του ΑΕΠ περιλαμβάνει και μια αντίστοιχη ποιοτική. Ποσοστό 20% από αυτό είναι υποχρεωμένες οι χώρες μέλη να το διαθέτουν για καινούριους μείζονες εξοπλισμούς, όπως λέει το ίδιο το ΝΑΤΟ. Για ανανέωση δηλαδή, πάντα η δυναμική να είναι φρέσκια, να είναι επικυρωμένη και όχι μόνο για την δύναμη του ΝΑΤΟ αλλά και για το καλό της πολεμικής βιομηχανίας τους. Σύμφωνα λοιπόν με τις εκτιμήσεις που παρουσιάστηκαν στην τελευταία σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, η Ελλάδα είναι πρώτη στις στρατιωτικές δαπάνες μεταξύ των χωρών μελών του ΝΑΤΟ σε σχέση με το ΑΕΠ της χώρας, με διατηθόμενο για εφέτος ποσοστό 3,82%, όχι 2, 3,82%.
Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, λοιπόν, εφέτος θα δαπανηθούν 6,6 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσοστό αυξημένο κατά 50% σε σχέση με το 2020 που είχαν δαπανηθεί 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Για να κάνουμε τώρα τη σύγκριση και με τις αντίστοιχες δαπάνες της Τουρκίας, που κατά την ελληνική κυβέρνηση αποτελεί και το βασικό στόχο των ελληνικών εξοπλισμών, η σχέση της στρατιωτικής, των στρατιωτικών της δαπανών με το ΑΕΠ της ανέρχεται, προσέξτε, στο 1,75, 3,38 της Ελλάδας. Ας σημειωθεί πως για 7 χρόνια η Ελλάδα ήταν δεύτερη πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εφέτος κατόρθωσε και μπήκε πρώτη. Αυτή ακριβώς την επιδιεκόμενη ισχυροποίηση της ελληνικής πολεμικής μηχανής, οι αστικές κυβερνήσεις την ενσωματώνουν αδίστακτα στην εργαλειοθήκη της γεωστρατηγικής αναβάθμισης της αστικής τάξης. Και αυτή είναι μια έννοια, η γεωστρατηγική αναβάθμιση δηλαδή, που προϋποθέτει πρώτα απ' όλα ισχυρή κοινωνική συνοχή, όπως λένε. Δηλαδή, υποταγή του λαού στα βαφτισμένα εθνικά πράγματα του κεφαλαίου. Προτάγματα, στα εθνικά προτάγματα του κεφαλαίου. Σε αυτόν τον τομέα, τόσο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όσο και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, με τη σύμφωνη γνώμη όλων των αστικών κομμάτων, έχουν κάνει σημαία τους τη δυνατότητα του ελληνικού κεφαλαίου να συμμετέχει στους ανταγωνισμούς, στα παζάρια που διεξάγονται στην περιοχή, αλλά και πέρα από αυτή. Πριν 10 μέρες αναχώρησε μια πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων του αντιεροπορικού συστήματος μεγάλου ελληνικού Patriot για τη Σαουδική Αραβία. Επίσημη αιτιολογία η ενίσχυση της αεράμινας και της αντιπυραυλικής προστασίας του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας από πυραυλικές απειλές. Όπως όμως αποκαλύπτεται σε αμερικάνικα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως η Wall Street Journal, το αμερικάνικο Πεντάγωνο απέσυρε ήδη τουλάχιστον 3 τέτοιες συστοιχίες από την περιοχή του κόλπου, συγκεκριμένα από την αεροπορική βάση Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία, αφήνοντας ένα κενό. Την απόσυρση αυτή την χαρακτηρίζει η εφημερίδα αυτή ως κομμάτι της μεγαλύτερης προσπάθειας να κατευθύνει περισσότερες δυνάμεις στον ειρηνικό κόντρα στην Κίνα. Αυτό το κενό πήγαν να καλύψουν οι συστοιχίες όπως οι ελληνικοί, με ακριβοπληρωμένους από τον ελληνικό λαό αντιεροπορικούς πυράβλους. Αυτή είναι η αποστολή που χαρακτήρισε ο αρχηγός του ΓΕΘΑ αποχαιρετώντας τους προχθές στην Τανάγρα, ως κίνηση που σκοπό έχει την διατήρηση της ειρήνης και της προάσπισης της παγκόσμιας ασφάλειας. Έτσι το βλέπει η κυβέρνηση και ο αρχηγός του ΓΕΘΑ. Με τέτοια ψεύδη και παραπλανητικές δικαιολογίες καλύπτει η κυβέρνηση την μετατροπή της Ελλάδας σε μια απέραντη και διαρκώς επεκτάσιμη αμερικανονατοϊκή επιθετική βάση. Επικαλείται με απίθμενο θράσος τη δίθεν διασφάλιση της χώρας από την τουρκική επιθετικότητα. Το ίδιο επιχείρημα χρησιμοποιεί και για τη μετατροπή του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης σε πύλη μεταφοράς αμερικανονατοϊκών δυνάμεων στα Βαλκάνια και τα ευρωρωσικά σύνορα. Επικαλείται την προάσπιση της ειρήνης, της υπεριαλιστικής όμως ειρήνης, για την καθημερινή συμμετοχή σε πρόβες πολέμου ελληνικών πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών σε νατοικές και πολυεθνικές ασκήσεις, μόνο που τα σχέδια που δοκιμάζουν στις ασκήσεις αυτές στάζουν αίμα. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το κόμμα μας πρωτοστατεί τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο στην πάλη ενάντια στον υπεριαλιστικό οργανισμό του ΝΑΤΟ και στους σχεδιασμούς του, στην εμπλοκή της χώρας μας αυτούς. Θέτει το ζήτημα της αποδέσμευσης από το ΝΑΤΟ και κάθε υπεριαλιστική ένωση και εκτιμά πως μια τέτοια αποδέσμευση μπορεί πραγματικά να είναι υπέρ των λαϊκών συμφερόντων μόνο αν την εγγυηθεί
η εργατική εξουσία. Απευθύνεται στους εργαζόμενους, στη νεολαία και τους καλεί να δυναμώσουν την πάλη τους ενάντια στα ιμπεριαλιστικά εγκλήματα στην περιοχή αλλά και ευρύτερα. Ενάντια στην εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτά με ευθύνη της κυβέρνησης και των άλλων αστικών κομμάτων, να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στην πάλη των λαών, να παλέψουν για αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τους καλεί τέλος να συζητήσουν τις θέσεις του ΚΚΕ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στο Κυπριακό και στα Βαλκάνια και την ανάγκη κλιμάκωσης της δράσης ενάντια στα εγκλήματα των εμπεριαλιστικών και στην συμμετοχή της κυβέρνησης σε αυτά. Να ευχαριστήσουμε τον σύντροφο. Στο βήμα τώρα θα ανέβει η Κατερίνα Γεράκη. Είναι υπεύθυνη της Διατμηματικής Επιτροπής, Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Καλησπέρα και από μένα. Από την πρώτη στιγμή της απόφασης για την αποχώρηση των αμερικανικών και νατοϊκών στρατευμάτων από το Αφγανιστάν, μετά από 20 χρόνια υπεριαλιστικής επέμβασης, έχει φουντώσει η συζήτηση για τη διαχείριση των νέων προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών από αυτό και την ευρύτερη περιοχή. Φυσικά το πρόβλημα των ξεριζωμένων Αφγανών που αναγκάζονται να το εγκαταλείψουν δεν είναι καινούριο. Η ειρήνη και η δημοκρατία δεν επιτεύχθηκε ποτέ στο Αφγανιστάν, όπως υποτίθεται ότι σκόπευαν ΗΠΑ και ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με επίσημη έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2020, υπάρχουν περίπου 10 εκατομμύρια Αφγανοί πρόσφυγες σε όλο τον κόσμο, καταγεγραμμένοι ή μη. Οι περισσότεροι είναι στο Πακιστάν και το Ιράν, πολλοί στη Γερμανία και την Τουρκία. Στην Ελλάδα βρίσκονται 41.200 Αφγανοί πρόσφυγες. Σήμερα, ακόμα και ο επικεφαλής των εξωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζωζέπ Μπορέλ, δηλώνει ότι περίπου 5 εκατομμύρια άνθρωποι στο Βόρειο Αφγανιστάν απειλούνται άμεσα με τρομερή πείνα. Για το θέμα, συνήλθε το Συμβούλιο Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μάλιστα μετά από πρωτοβουλία της Ελλάδας. Το τελικό κοινό ψήφισμα, που θεωρήθηκε ως προϊόν συμβιβασμού, είναι αποκαλυπτικό. Στο επίκεντρο τίθεται η αποτροπή της εισόδου Αφγανών προσφύγων στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να αποφευχθεί, όπως λένε, παρόμοια κρίση όπως το 2015 με τους Σύριους πρόσφυγες. Προκλητικά, μάλιστα, συγχέουν το ζήτημα με την ασφάλεια και επικαλούνται τον κίνδυνο να παρισφρήσουν τρομοκράτες μαζί με τα καραβάνια των προσφύγων. Ως αθώοι του αίματος, οι Ευρωπαίοι μιλούν για ανεξέλεγκτες παράνομες μεταναστευτικές μετακινήσεις, εξακολουθώντας να χρησιμοποιούν τον όρο μετανάστευση, προκειμένου να αποστερήσουν από τους ξεριζωμένους Αφγανούς, θύματα της δικής τους επέμβασης, την προστασία για τους πρόσφυγες, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, που βέβαια συστηματικά καταπατιέται. Το κόμμα μας έχει δώσει αγώνα όλα τα προηγούμενα χρόνια, ώστε οι κατατρεγμένοι Αφγανοί να αντιμετωπίζονται ως πρόσφυγες και όχι ως μετανάστες. Στο όνομα της αποτροπής αυτής και της παρεμπόδισης των παράνομων δουλεμπορικών κυκλωμάτων, όπως λένε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει προτεραιότητα στην υποστήριξή της, ιδίως στις γειτονικές χώρες και τις χώρες διέλευσης των προσφύγων. Στην πραγματικότητα, εργαλειοποιεί το νέο προσφυγικό κύμα με στόχο να διεισδύσει με τους επιχειρηματικούς ομίλους τις ετρίτες χώρες μεγάλης γεωπολιτικής σημασίας που βρίσκονται πέριξ του Αφγανιστάν. Εξάλλου, δεν είναι τυχαίο ότι οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης επαναλαμβάνουν σε όλους τους τόνους την ανησυχία τους για τις γυναίκες και τους ευάλωτους, όπως λένε, του Αφγανιστάν, περιορίζοντας μόνο σε αυτούς την έννοια του πρόσφυγα και την απόδοση διεθνούς προστασίας και μάλιστα με πολλά αν και εφόσον. Για την πλειοψηφία των κατατρεγμένων προβλέπεται άγρια καταστολή, απελάσεις, υπερδομές φυλακές με χωροφύλακα τη Frontex που θέτουν το προωθούμενο αντιδραστικό νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πλήρη εφαρμογή. Υποκριτική άλλωστε είναι και η κριτική που ασκείται από τις δήθεν πιο προοδευτικές φωνές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζητούν κοινή ευρωπαϊκή λύση και δίκαιη κατανομή των προσφύγων σε όλα τα κράτη-μέλη, αναπαράγοντας το πλαστό δίλημα ανοιχτά ή κλειστά σύνορα για τους πρόσφυγες. Ο δίκαιος διαμερισμός που ζητούν είναι στην πραγματικότητα ο διαμερισμός της καταστολής,
Οι αλγόριθμοι που με βάση τον πληθυσμό και το ΑΕΠ κάθε χώρας θα υπολογίζουν τον τρόπο και το μέγεθος της εκμετάλλευσης των ξεριζωμένων ως φτηνά εργατικά χέρια με στοιχειώδη δικαιώματα και απαιτήσεις για τις ωρέξεις και τις ανάγκες του κάθε καπιταλιστή και των μονοπωλίων. Όλοι μαζί όμως, προοδευτικοί και συντηρητικοί όπως τους λένε, συζητούν στη βάση των διαπραγματεύσεων για το νέο σύμφωνο. Όλοι μαζί έφεραν την απαράδεκτη κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία το 2016, δίνοντας αέρα στα πανιά της τουρκικής επιθετικότητας και της εργαλειοποίησης εκ μέρους της των προσφύγων, όπως έκανε στα σύνορα του Εύρου την άνοιξη του 2020. Γι' αυτό και έχει σημασία να αναδεικνύεται ότι τόσο η κοσμοπολίτικη όσο και η εθνικιστική διαχειριστική εκδοχή για το μεταναστευτικό προσφυγικό είναι όψεις του ίδιου νομίσματος που λέγεται καπιταλιστική βαρβαρότητα. Στην ίδια τροχιά κινείται και η Ελλάδα. Η ελληνική κυβέρνηση αυστηροποιεί το νομοθετικό πλαίσιο για τις απελάσεις, εντείνει την καταστολή στα σύνορα και τις βίαιες επαναπροωθήσεις, στείνει νέες υπερδομές φυλακές στα νησιά, όπως με τα πρόσφατα εγκαίνια της νέας λεγόμενης κλειστής ελεγχόμενης δομής της ΣΑΜΟΥ, με τα υπερσύγχρονα μέσα παρακολούθησης και ελέγχου και ακολουθούν άλλες στη Χίο, στη Λέσβο, στη Λέρο και αλλού. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ξεκινά διεθνή καμπάνια ενημέρωσης για την αυστηρή προστασία των συνόρων της Ελλάδας, απευθυνόμενη μάλιστα ιδιαίτερα σε Αφγανούς, που είναι η πλειοψηφία όσων έρχονται προς τη χώρα μας τα τελευταία έτη, όπως ομολογείται στο σχετικό δελτίο τύπου. Από την άλλη πλευρά, ο ΣΥΡΙΖΑ, που θυμίζουμε ότι με τη δική του συμβολή ήρθε η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας το 2016, σήμερα ανεβάζει δήθεν τους τόνους ενάντια στην ακροδεξιά πρακτική της κυβέρνησης, αξιοποιώντας το μεταναστευτικό προσφυγικό στην ατζέντα του αντιδεξιού μετόπου και της κυβερνητικής εναλλαγής. Σπέρνει αυταπάτες για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταθέτει δέσμη προτάσεων για ευρωπαϊκή αντιμετώπιση του προσφυγικού, ζητώντας ανάμεσα στα άλλα ευρωπαϊκό μηχανισμό επιστροφών, δηλαδή απελάσεων. Το ΚΚΕ είναι πιστό στην αρχή του προλεταριακού διεθνισμού, με τους προλετάριους και τους εργάτες σε όλο τον κόσμο, χωρίς καμία διάκριση και ανεξάρτητα από το πού γεννήθηκαν, τι χρώμα έχουν, σε ποιο θεό πιστεύουν, ποιες είναι οι ιδιαίτερες συνθήκες, ήθη και παραδόσεις τους. Ξέρει από πρώτο χέρι τι σημαίνει μετανάστευση και προσφυγιά. Σάρκα από τη σάρκα μας ήταν οι καραβιές Ελλήνων εργατών που έφευγαν από τη χώρα μας για να βρουν μια καλύτερη ζωή σε όλες τις άκρες του πλανήτη. Είναι προτεραιότητά μας και αδιαπραγμάτευτο ταξικό καθήκον η αλληλεγγύη στους μετανάστες και πρόσφυγες, ο αγώνας για τα δικαιώματά τους. Οι κομμουνιστές μπαίνουμε μπροστά, απαιτώντας, σε σύγκρουση με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων, να προχωρήσουν οι διαδικασίες ασύλου στις χώρες πραγματικού προορισμού των προσφύγων και όχι εγκλωβισμού στις χώρες υποδοχής. Χωρίς απελάσεις, υπερδομές φυλακές, με παράλληλη διασφάλιση όλων των δικαιωμάτων τους για άσυλο, αξιοπρεπή στέγαση, εργασία, παιδεία, κοινωνική πρόνοια. Παλεύουμε μαζί με τους μετανάστες και πρόσφυγες στη χώρα μας, αυτούς που δουλεύουν και ζουν εδώ ορισμένοι για χρόνια ολόκληρα, χωρίς χαρτιά, όπως λένε, χωρίς δικαιώματα, για την πλήρη νομιμοποίησή τους, για να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες ανάγκες της εργατικής τάξης και του λαού στη δουλειά, την υγεία, την παιδεία, την προστασία του περιβάλλοντος, την πρόσβαση στα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας και τα αγαθά του πολιτισμού. Παλεύουμε, όπως λέει και το σύνθημα του φετινού περιπτέρου για τους πρόσφυγες και μετανάστες εδώ στο 47ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή, για τη νέα κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας, το σοσιαλισμό, μια κοινωνία χωρίς κρίσεις, πολέμους, εκμετάλλευση, μετανάστευση και προσφυγιά. Ευχαριστούμε τη συντρόφισσα. Ο λόγος τώρα στη Βικτόρια Ακούτσι, μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ και επικεφαλής της Επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου για τις νέες γυναίκες και τα νέα ζευγάρια. Μετά τη συντρόφισσα θα δοθεί ο λόγος, η ευκαιρία να διατυπώσετε ερωτήσεις, οι οποίες μπορούν και από τώρα να έρχονται γραπτά, επαναλαμβάνω. Καλησπέρα, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι. Με αφορμή τα γεγονότα στο Αφγανιστάν, έχει ανοίξει συζήτηση για τα δικαιώματα των γυναικών, προκαλώντας τον προβληματισμό της νεολαίας στη χώρα μας. Οι ανησυχίες όμως των υπεριαλιστικών δυνάμεων και συμμαχιών, όπως η ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν αφορούν την τραγική κατάσταση που βιώνει ο αφγανικός λαός και ιδιαίτερα οι γυναίκες.
όλοι οι δήθεν φίλοι και υπερασπιστές του λαού του Αφγανιστάν που χύνουν κροκοδίλια δάκρυα για τη θέση της γυναίκας, χυδαία ισχυρίζονται ότι η λεγόμενη εξαγωγή της δημοκρατίας, όπως βαφτίζουν το υπερελιστικό έγκλημα των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, δυστυχώς απέτυχε. Κουκουλώνουν τις συνέπειες της υπεριαλιστικής επέμβασης με άλοθη τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των γυναικών, θάβουν ότι 20 χρόνια τώρα μόνο το 15% των γυναικών του Αφγανιστάν εργάζεται, πάνω από το 70% είναι αναλφάβητες. Νομιμοποιούν τα νατοϊκά εγκλήματα με άλοθη την καταπολέμηση της τρομοκρατίας για να κρύψουν ότι οι σκοταδιστές Ταλιμπάν δεν προέκυψαν από παρθενογένεση. Ξεφύτρωσαν από τους Μουτζαχεντίν τις αντιδραστικές δυνάμεις κρούσης που ανδρώθηκαν με την ολόπλευρη στήριξη, τους πανάκριβους εξοπλισμούς και τη γενναιόδορη χρηματοδότηση των ΗΠΑ και των συμμάχων τους για να ρηχτούν ενάντια στη λαϊκή εξέγερση στο Αφγανιστάν το 1978 και στη σοβιετική διεθνιστική βοήθεια. Πριν τη λαϊκή εξέγερση στο Αφγανιστάν, οι γυναίκες ήταν αποκλεισμένες από την κοινωνική ζωή, την παραγωγή. Μόλις το 1959 αναγνωρίστηκε το δικαίωμά τους να κυκλοφορούν με ακάλυπτο πρόσωπο. Η λαϊκή εξέγερση έκανε σοβαρές προσπάθειες τα χρόνια που ακολούθησαν τη δεκαετία του 80 για τη χειραφέτηση της γυναίκας, με βασική την ένταξή της στην κοινωνική παραγωγή και την εκπαίδευση. Νομοθέτησε ίσα δικαιώματα για άντρες και γυναίκες. Απαγόρευσε με ειδικό διάταγμα το νόμο σαν αγοροπολισία που συνέβαινε μέχρι τότε. Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν την εξέγερση, το 1965, δούλευαν σε όλη τη χώρα μόλις 837 γυναίκες σε σύνολο 7 εκατομμυρίων γυναικών. Το 1978 έγιναν 5.000. Μέσα σε μία δεκαετία έφτασαν τις 270.000 εργαζόμενες. Πριν το 1978, σε όλη τη χώρα υπήρχαν 13 παιδικοί σταθμοί. Το 1988 έφταναν τους 130 μόνο στην Καμπούλ. Το 1978, ο αναλφαβητισμός της γυναίκης της χώρας ήταν 98%. Το 1988 είχε μειωθεί στο 75%. Αυτές τις αλλαγές πολέμησαν οι Αφγανοί καπιταλιστές και τσιφλικάδες, οι ΗΠΑ και οι άλλες καπιταλιστικές χώρες. Η επικράτηση των Μουτζαχεντίν το 1992 αποτέλεσε προπομπό για την επικράτηση σκοταδιστικών αντιλήψεων και πρακτικών σε βάρος των γυναικών. Χαρακτηριστικά, συμμορίες στην Ήπεθρο άρχισαν να δολοφονούν εθελοντές δασκάλους και γυναίκες που αρνούνταν να φορέσουν το τσαντόρ. Η ιστορική πείρα από τη σοσιαλιστική οικοδόμηση του 20ου αιώνα, ιδιαίτερα σε ορισμένες περιοχές της Σοβιετικής Ένωσης, διδάσκει. Τα φαινόμενα και οι πρακτικές που παραβιάζουν θεμελιώδη δικαιώματα των γυναικών υπάρχει ανάγκη να αντιμετωπιστούν δραστικά και να εκλείψουν. Όμως, για να ξεπεραστούν οι αναχρονιστικές αντιλήψεις και πρακτικές, χρειάζεται να αλλάξουν ριζικά οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Δηλαδή, είναι προϋπόθεση να ανατραπεί το έδαφος που τις γεννά, η ταξική εκμετάλλευση και καταπίεση. Η επίκληση των υπερελιστικών συμμαχιών στη θέση της γυναίκας στο Αφγανιστάν κρύβει ότι ορισμένα αντιδραστικά χαρακτηριστικά ένδυσης, όπως η μπούργα ή και συμπεριφοράς, δεν κυριαρχούν σε κοινωνικό κενό. Τέτοια ζητήματα που επικρατούσαν πριν τον καπιταλισμό και συνεχίζουν να επιβιώνουν σήμερα στον πολιτισμό, στις εθνικές και θρησκευτικές παραδόσεις, δεν αντιμετωπίζονται με αστικές νομικές απαγορεύσεις, ούτε αντιμετωπίζονται με μια τεχνητή μεταφορά θρησκευτικών και πολιτιστικών στοιχείων από τον έναν λαό στον άλλον. Αυτή είναι η λύση που προβάλλουν το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επικίνδυνη για τους λαούς πολιτική και στρατιωτική τους ατζέντα στο όνομα της λεγόμενης ισότητας των φύλων είναι το άλοθη για να κρυφτεί το βάθος των υπερελιστικών ανταγωνισμών απέναντι σε άλλες καπιταλιστικές οικονομίες όπως την Κίνα και τη Ρωσία για το μοίρασμα ενεργειακών πηγών, δρόμων μεταφοράς και νέων αγορών. Αυτή την ατζέντα υπερασπίζονται και ακολουθούν τόσο η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όσο και οι προηγούμενες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ. Είναι προκλητικό να παρουσιάζεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ως υπερασπίστρια των γυναικών του Αφγανιστάν, ύστερα και από τη συνάντηση του Υπουργού Μετανάστευσης με γυναίκες βουλευτές του Αφγανιστάν, την ώρα που εμπλέκει βαθύτερα τη χώρα μας στους επικίνδυνους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και επεμβάσεις. Είναι προκλητική γιατί διατηρούν τα απαράδεκτα κέντρα φιλοξενίας για τους πρόσφυγες που ζουν σε άθλιες συνθήκες, αφήνοντας εκτεθειμένους σε μια σειρά κινδύνους, ιδιαίτερα τις γυναίκες και τα παιδιά. Ούτε όμως αποτελούν λύση οι προτάσεις διάφορων μη κυβερνητικών οργανώσεων και άλλων δυνάμεων που λένε όχι να κλείσουν αυτές οι φυλακές ψυχών, αλλά να διαχειριστούν την άθλια πραγματικότητα που βιώνουν οι γυναίκες πρόσφυγες.
Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ εκφράζουν με την αλληλεγγύη μας τις γυναίκες του πολύπαθου Αυγανού λαού, αλλά και κάθε λαό που γίνεται θύμα των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, των πολέμων, της φτώχειας και της προσφυγιάς. Δυναμώνουμε τη συλλογική διεκδίκηση μέσα από την ΟΓΕ, μέσα από το εργατικό κίνημα, τους μαζικούς φορείς του λαϊκού κινήματος, το φοιτητικό και το μαθητικό κίνημα, για τις σύγχρονες ανάγκες των γυναικών στην εργασία, τη μόρφωση, τη δημιουργική ζωή. Ανοίγουμε το δρόμο για την κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας, τον σοσιαλισμό, που μαζί με την κατάργηση της εκμετάλλευσης θα βάλει τα θεμέλια για την απελευθέρωση των γυναικών από κάθε κοινωνική ανισοτιμία. Αυτός ο δρόμος περνάει μέσα από τη σύγκρουση, τη ρήξη με τη γενουσιωργό μορφή βίας, τον καπιταλισμό, που έχει στο DNA του την εκμετάλλευση, τη βία, την καταστολή, τον πόλεμο και την προσφυγιά, τον ανορθολογισμό και τη χειραγώγηση. Ευχαριστούμε τη συντρόφισσα. Τώρα όποιος θέλει να διατυπώσει μια ερώτηση, θα είναι εδώ η συντρόφισσα με το μικρόφωνο, το ασύρματο στο χέρι, να κάνει σήμα. Έχουν έρθει και δύο ερωτήσεις, θα τις εκφωνήσουμε μετά. Σχετικά με αυτό που ακούγεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης το τελευταίο διάστημα μετά την αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων για τη 40χρονη σοβιετική κατοχή, θέλω να γίνει μια αναφορά. Γιατί το τελευταίο διάστημα ακούγεται συνεχώς. Εγώ δεν ήμουν από την αρχή για να ακούσω τη συζήτηση, κάτι άκουσα όμως. Ότι υπεύθυνος είναι ο λαός και μπορεί για όλα. Όχι όλος ο λαός, η πλειοψηφία του. Γιατί υπάρχει και μια μερίδα του λαού, οι καπιταλίστες, που δεν είναι λαό, δεν μπορούν για όλα. Ο λαός για να πάει μπροστά, πρέπει να το ξέρουν οι νέοι, θέλει καθοδηγητές, όχι άνθρωπους που σήμερα εκπροσωπούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους καπιταλίστες. Υπάρχει κάποια ερώτηση, σύντροφε? Είπαμε για το λαό που είπατε ότι ο λαός μπορεί. Ο λαός μπορεί όταν έχει καθοδηγητές. Θέλει καθοδηγητές. Εάν δεν υπήρχε ο Λένιν και η μετέπτα, ο Στάλιν και οι άλλοι, δεν θα γινόταν η Επανάσταση. Αυτά να τα μαθαίνετε εσείς νέοι. Ευχαριστούμε. Να κάνουμε μια προσπάθεια να μείνουμε σε ερωτήσεις. Είναι πίσω δεξιά, βλέπω. Παρόλο που όλοι αναγνωρίζουν τους Ταλιμπάν ως μια εξτρεμιστική οργάνωση, αρκετοί κάνουν λόγο ακόμα για άλλου είδους χαρακτηριστικά, ακόμα και για αντικαπιταλιστικά. Εμείς τι λέμε πάνω σε αυτό? Μια αναφορά θα ήθελα να κάνετε σχετικά με το ιστορικό υπόβαθρο πριν πάει ο Σοβιετικός στρατός στο Αφγανιστάν. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση που δεν βλέπω. Εάν σωστά έχω καταλάβει από τις δηλώσεις των Ρώσων, υπάρχει μια
ας την πούμε σαν δυσαρέσκεια για την αποχώρηση των Αμερικάνων. Το ένα ερώτημα είναι αυτό και θα ήθελα έτσι μια σκέψη γύρω από αυτό, μια εκτίμηση. Το δεύτερο είναι, δεν θα μπορούσε να παραμείνουν οι αμερικανικοανατολικές δυνάμεις στο Αφγανιστάν και ταυτόχρονα να ρίξουν το βάρος χωρίς την αναδιάταξη που κάνουν στο συγκεκριμένο Ινδοειρηνικό, θάλασσα Κίνας και τα λοιπά. Δηλαδή, με προβληματίζει το γιατί αποχώρησαν, γιατί δεν πρόκειται για ήττα των Αμερικάνων. Ήταν δηλαδή μια επιλογή η οποία τους εξυπηρετεί και κοντοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Ωραία. Να διαβάσω και τις ερωτήσεις που ήρθαν. Η μία επαναλήφθηκε, έχει να κάνει με την προσπάθεια εξίσωσης ΗΠΑ και Σοβιετικής Ένωσης. Να πούμε δύο λόγια για το χαρακτήρα της λαϊκής εξέγερσης στο Αφγανιστάν. Δεύτερη ερώτηση. Κατά τη διάρκεια της Αμερικανικής επέμβασης, τι στοιχεία έχουμε για την παραγωγή του οπίου στη χώρα? Ήρθε επίσης μια ερώτηση, ποια είναι η διαφορά των Ταλιμπάν από άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις όπως η Αλ-Κάιντα? Αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, και μέχρι ο σύντροφος Ελισαίος να προετοιμάσει απαντήσεις, να δώσουμε το λόγο για δύο σύντομες παρεμβάσεις. Η πρώτη θα είναι από τον σύντροφο, τον Σαφίκ Αχμάντ. Είναι εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Πακιστάν. Καλησπέρα, σύντροφοι και σύντροφοι σας. On behalf of the Communist Party of Pakistan and the DSF delegation to the 47th Udigithis Festival of the Fraternal KNE, I cordially offer thanks to the KNE, KKE, for warm welcome, great hospitality and giving us this opportunity to express our party position over the current catastrophic developments in Afghanistan. We should mention a few historical facts. After the Afghan Revolution, the current occupying forces were the one who started the The current occupying forces were the one who started the resistance against the Afghan revolutionary forces, and then the Soviet Union forces who entered to Afghanistan on the request of the legitimate government of Afghanistan. Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Πακιστάν και της Αντιπροσωπείας της Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Φοιτητών στο 47ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ, σας ευχαριστώ από καρδιάς για τη θερμή υποδοχή, τη σπουδαία φιλοξενία και την ευκαιρία που μας δίνεται να εκφράσουμε τη θέση μας για την καταστροφική κατάσταση στο Αφγανιστάν. Πρέπει να αναφέρουμε μερικά ιστορικά γεγονότα. Μετά την Αφγανική Επανάσταση, οι επικρατούσες κατοχικές δυνάμεις ήταν αυτές που ξεκίνησαν την αντίσταση ενάντια στις αφγανικές επαναστατικές δυνάμεις και στη συνέχεια στις δυνάμεις της Σοβιετικής Ένωσης που εισήλθαν στο Αφγανιστάν κατόπιν αιτήματος της νόμιμης κυβέρνησης του Αφγανιστάν. Ήταν η πρώτη φορά που οι υπεριαλιστές των Ηνωμένων Πολιτειών και οι σύμμαχοί τους χρησιμοποίησαν τη θρησκεία εναντίον των Αφγανών επαναστατών. Αυτοί, με τη βοήθεια των στηριγμάτων τους, του στρατού του Πακιστάν και της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και άλλων φονταμενταλιστικών και τζιχαντιστικών δυνάμεων, σχημάτισαν και οργάνωσαν μία αντίσταση. Δόθηκαν κονδύλια, όπλα και στο Πακιστάν δημιουργήθηκαν στρατόπεδα εκπαίδευσης. Οπότε, μπορούμε να πούμε ότι οι υπεριαλιστές των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν εκεί για να δημιουργήσουν αυτούς τους Ισλαμικούς φονταμενταλιστές. Οι Ταλιμπάν και η Αλ-Κάιντα είναι τα προϊόντα αυτών των τζιχαντιστών. Το Αφγανιστάν καταλήφθηκε από τους Ταλιμπάν στη δεκαετία του 90 και αντί να βοηθήσουν
και να μετριάσουν τη γνώμη τους, απομονώθηκαν προσανατολίζοντάς τους περισσότερο προς τη φονταμενταλιστική ισλαμική ιδεολογία και επίσης οι Ταλιμπάν άρχισαν να στηρίζονται στους τζιχαντιστές. Η ιδεολογία που υποστήριζαν κάποτε οι υπεριαλιστές στράφηκε εναντίον τους και απομονώθηκαν, οπότε κανείς δεν είχε τον πραγματικό έλεγχο πάνω τους. Μετά την 11η Σεπτεμβρίου, όταν το Αφγανιστάν καταλήφθηκε από τους υπεριαλιστές, τις δυνάμεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, η αντίσταση των Ταλιμπάν δεν θεωρήθηκε μόνο ως ιερός πόλεμος, αλλά από ένα μέρος του λαού έγινε αποδεκτό ως εθνική αντίσταση ενάντια στις δυνάμεις κατοχής. Το Αφγανιστάν υπό τις δυνάμεις κατοχής φιλοξενούσε τους εκπροσώπους των υπεριαλιστικών δυνάμεων, τους χρησιμοποίησε για να αποσταθεροποιήσει και να επέμβει στις γειτονικές χώρες. Η αποστολή των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ δεν θα μπορούσε να πετύχει, καθώς δεν υπήρχε αντιπροσωπευτική κυβέρνηση στο Αφγανιστάν, παρά μόνο μία κυβέρνηση υπό την προστασία και την υποστήριξη των δυνάμεων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Οι ΗΠΑ συνειδητοποίησαν ότι βρίσκονται σε πόλεμο, τον οποίο δεν μπορούν να κερδίσουν. Ήθελαν να φύγουν και να σώσουν το πρόσωπό τους, να φτάσουν να επιτύχουν μία συμφωνία με τους Ταλιμπάν. Έτσι, με τη βοήθεια του Πακιστάν και του Κατάρ, υπογράφηκε η συμφωνία της Ντόχα από πλευράς των Ταλιμπάν, που παρουσιάστηκε σαν να αναγκάζουν τις δυνάμεις κατοχής να αποχωρήσουν. Το ερώτημα είναι, ποιος ήταν ο στόχος αυτής της 20ετούς κατοχής? Συμφωνήθηκε να παραδοθεί το Αφγανιστάν στους Ταλιμπάν χωρίς να ληφθούν εγγυήσεις για το μέλλον του? Τι κρύβεται πίσω από την ξαφνική και γρήγορη παράδοση στους Ταλιμπάν χωρίς πραγματική αντίσταση? Πιστεύουμε ότι το γεγονός αυτό είναι η αρχή ενός άλλου μεγάλου παιχνιδιού, στο οποίο οι Ταλιμπάν θα χρησιμοποιηθούν ως μια πολεμική δύναμη για τις γειτονικές χώρες, θα χρησιμοποιηθούν για να σταματήσουν την επιρροή της Κίνας και άλλων μεγάλων παιχτών στην περιοχή. Η κυβέρνηση του Πακιστάν, η κοινή γνώμη, επιθυμούν ένα ειρηνικό Αφγανιστάν. Όμως το Κομμουνιστικό Κόμμα πιστεύει ότι μόνο ένα δημοκρατικό Αφγανιστάν, όπου μια αντιπροσωπευτική, εκλεγμένη κυβέρνηση όλων των εθνικοτήτων, με σεβασμό των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των αστικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών, θα είναι η διέξοδος, διαφορετικά ο πόλεμος και η αιματοχυσία θα συνεχιστούν. Η φυσική πόρη του Αφγανιστάν πρέπει να είναι η ιδιοκτησία του αφγανικού λαού. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις του Αφγανιστάν και η αφγανική γη δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται εναντίον οποιασδήποτε άλλης χώρας. Το Πακιστάν διαδραμάτισε ένα ζωτικό ρόλο ενάντια στην αναδιαμόρφωση του Αφγανιστάν και παρήχε έναν ασφαλή παράδεισο στους αντεπαναστάτες, εκπαιδεύοντάς τους και καθιστώντας τους μια ανοιχτή χώρα για τους τζιχαντιστές παγκοσμίως, ώστε να έρθουν και να ενταχθούν στους Αφγανούς επαναστάτες, την ώρα που χρηματοδοτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τις ΗΠΑ και τη Σαουδική Αραβία, που ενίσχυσαν με όπλα, ενώ το Πακιστάν, το πακιστανικό στρατιωτικό κατεστημένο, απολάμβανε τα οικονομικά ωφέλη. Η δημιουργία των Ταλιμπάν, κυρίως και των θρησκευτικών φοιτητών που σπούδαζαν στο Πακιστάν, αποσκοπούσε να θέσει το Αφγανιστάν κάτω από μία εξουσία και εκείνη την εποχή το Πακιστάν είχε μεγάλη επιρροή, καθώς ήταν μόνο μία από τις τρεις χώρες που αναγνώριζαν την κυβέρνηση των Ταλιμπάν. Μετά την 11η Σεπτεμβρίου, το Πακιστάν άλλαξε δημόσια τη στάση του, αλλά στάθηκε πιο επιεικές για τους Ταλιμπάν. Η αντίδραση του Πακιστάν, που υποστήριζε τις δυνάμεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, συνάντησε αντίδραση από τις αντιδραστικές δυνάμεις στο Πακιστάν και το Πακιστάν έπειτα αντιμετώπισε τις χειρότερες τρομοκρατικές επιθέσεις με απολογισμό τους θανάτους χιλιάδων αθώων πολιτών, καθώς επίσης και στρατιωτικού προσωπικού. Το γεγονός ότι το Πακιστάν διευκόλυνε τη διαπραγμάτευση της Ντόχα δείχνει ότι εξακολουθεί να έχει κάποια επιρροή στους Ταλιμπάν. Αν και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, υπάρχει διαφορά μεταξύ των Ταλιμπάν που πολεμούν και εκείνων που απαιτούν καταφύγιο όταν θα είναι στην κυβέρνηση. Κατά τη γνώμη μας, οι κυβερνήσεις των άλλων χωρών δεν είναι έτοιμες να αναγνωρίσουν την κυβέρνηση των Ταλιμπάν και δεν θα έπρεπε να είναι, εάν δεν είναι εγγυημένα τα δικαιώματα των γυναικών και των ανθρώπων, εάν δεν είναι εγγυημένες οι πολιτικές ελευθερίες, εάν δεν λάβουν καμία βοήθεια που θα οδηγήσει σε ανθρώπινη τραγωδία. Θα υπάρξει έλλειψη τροφίμων και φαρμάκων. Ήδη μερικές από τις καλύτερες ιατρικές εγκαταστάσεις στο Αφγανιστάν δεν είναι λειτουργικές. Οι περισσότεροι άνθρωποι από το Βόρειο Αφγανιστάν πηγαίνουν στα κράτη της Κεντρικής Ασίας και άνθρωποι από το Νότιο Αφγανιστάν έρχονται στο Πακιστάν για θεραπεία. Θα ξεκινήσει και έχει ήδη ξεκινήσει μια τεράστια ροή προσφύγων. Ως αποτέλεσμα, μια κρίση θα προκύψει και στο Πακιστάν. Το Πακιστάν έχει ήδη έλλειψη τροφής, κάτι που θα επιδεινώσει την κατάσταση. Σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση, η κυβέρνηση στο Πακιστάν έχει ήδη αποδεχθεί ότι το 40% του πληθυσμού έχει πέσει κάτω από το όριο της φτώχειας.
Σε μια τέτοια περίπτωση, η άφιξη των προσφύγων στο Πακιστάν θα ωφελήσει σίγουρα το πακιστανικό κατεστημένο, λαμβάνοντας παγκόσμια βοήθεια στο όνομα των προσφύγων. Αυτοί οι πρόσφυγες θα χρησιμοποιηθούν από το πακιστανικό στρατιωτικό κατεστημένο ως εσωτερικές και εξωτερικές ομάδες πίεσης, ενάντια σε προοδευτικές αριστερές πολιτικές και για να αδυνατήσει η ταξική πάλη. Communist Party of Pakistan, Pakistan mein maujood Afghan jang ke mutasireen se purzor appeal karti hai ki wo bhi Afghanistan mein Pakistan ki mudakhalat rokne ke liye apna bharpoor kirdar ada kare. Hamari jadd-o-jahd Pakistan security agencies ke kirdar ke khilaf hai. Hum Pakistan ko ek secular aur kaseer-ul-qaumi welfare socialist federation ke taur par dekhna chahte hain, na ki ek security اسٹیٹ کے طور پہ اور نہ کہ مذہبی ریاست کے طور پر. سیاست کے اندر مذہبی مداخلت بند ہو, مذہب کے نام پر پراکسی جنگیں بند ہوں اور پراکسی جہادیوں کے پیداوار بھی بند کیا جائیں. ہماری جدوجہد جاری ہے اور جاری رہے گی. لانگ لیو مارکسزم لیننزم, لانگ لیو انٹرنیشنل کمیونسٹ سولیڈریٹی. تھینک یو ویری مچ فار دا اٹینشن. Το κόμμα μας πάλευε πάντα ενάντια σε αυτό. Το Κομμουνιστικό Κόμμα προτρέπει τον αφγανικό πληθυσμό στο Πακιστάν, που έχει πληγεί από τον πόλεμο, να αυξήσει την πίεση στην πακιστανική κυβέρνηση για να σταματήσει την παρέμβαση στο Αφγανιστάν. Ο αγώνας μας στρέφεται ακόμα ενάντια στις πακιστανικές υπηρεσίες ασφαλείας. Προσπαθούμε να κάνουμε το Πακιστάν μια κοσμική, πολυεθνική ομοσπονδία και ένα κράτος πρόνοιας αντί ενός κράτους ασφάλειας. Η πολιτική στο όνομα της θρησκείας πρέπει να σταματήσει στη χώρα. Η δημιουργία πολιτοφυλακών στο όνομα της θρησκείας πρέπει να σταματήσει τώρα. Να σταματήσει να δημιουργεί στηρίγματα και να σταματήσει τις μάχες. Ο αγώνας μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ζήτω ο Μαρξισμός-Λενινισμός και ο Προλεταριακός Διεθνισμός. Ευχαριστούμε τον σύντροφο. Τώρα θα παρέμβει εκ μέρους του Σοσιαλιστικού Κινήματος Καζακστάν ο σύντροφος Αϊνούρ Κουρμάν. Уважаемые товарищи, спасибо за приглашение выступить на этом мероприятии. Хотел бы выразить благодарность организаторам и спасибо, что дали возможность мне как представителю Социалистического движения Казахстана зачитать доклад о ситуации в Афганистане. Γεια σας, σύντροφοι. Σας συγχαίρω για την έναρξη του φετινού φεστιβάλ της ΚΝΕ και σας εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σας. Σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε εδώ προκειμένου να παρουσιάσω αυτήν την εισήγηση σχετικά με την κατάσταση στην Κεντρική Ασία μετά την αποχώρηση των Αμερικανών από το Αφγανιστάν. Τα αμερικανικά στρατεύματα αποχώρησαν από το Αφγανιστάν μετά από 20 χρόνια κατοχής, όχι από καλοσύνη ή επειδή ξύπνησε η συνείδησή τους, αλλά επειδή δεν μπορούσαν να συνεχίσουν την προηγούμενη πολιτική και έτσι αποφάσισαν να διαλύσουν την παρουσία τους, η οποία τελικά μετατράπηκε σε καταστροφή της κυβέρνησης Μαριονέτας και σε πραγματική φυγή. Η Ουάσιγκτον προχώρησε σε αυτό το βήμα για διάφορους λόγους. Η άρχουσα τάξη της Αμερικής δεν επιθυμούσε και δεν είχε τη δυνατότητα να διατηρεί ένα τεράστιο τμήμα δυνάμεων σε αυτή την ορεινή χώρα. Αυτήν τη στιγμή, όλες οι κύριες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών συγκεντρώνονται στο θέατρο των μελλοντικών πολεμικών επιχειρήσεων σε Ασία και Ειρηνικό ωκεανό. Υπήρχε σαφής επιδίωξη να αφαιθεί η χώρα σε ένα κατευθυνόμενο χάος και σε εμφύλιο πόλεμο, με σκοπό την εξάπλωσή του σε ολόκληρη την περιοχή και να προκληθεί σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Κίνας, με σκοπό την απόσπαση των δυνάμεών τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κυρίαρχες ελίτ των πρώην Σοβιετικών Δημοκρατιών της Κεντρικής Ασίας είχαν απορρίψει την πρόταση του State Department των Ηνωμένων Πολιτειών για εγκατάσταση στο έδαφος τους στρατιωτικών βάσεων του Πενταγώνου, δήθεν για τοποθέτηση αεροσκαφών κρούσης και εξαγόμενου εξοπλισμού, με στόχο την πραγματοποίηση αεροπορικών επιδρομών σε ισλαμιστές τρομοκράτες στο Αφγανιστάν. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι η Μόσχα και το Πεκίνο εξέφρασαν μία έντονα αρνητική θέση σε αυτό το ζήτημα. Ιδιαίτερα σκληρή ήταν η θέση της Κίνας, η οποία είχε απειλήσει ότι σε περίπτωση εγκατάστασης τέτοιων βάσεων, αυτό θα εκλειφθεί ως ένα ξεκάθαρα εχθρικό βήμα,
με όλες τις απορρέουσες συνέπειες. Παρ' όλα αυτά, ο δυτικός ιμπεριαλισμός δεν έχει παραιτηθεί και προσπαθεί να ανακτήσει την επιρροή του στο Αφγανιστάν και την Κεντρική Ασία μέσω της Τουρκίας, της μόνης χώρας του ΝΑΤΟ που έχει διατηρήσει τη δική της πρεσβεία στην Καμπούλ. Ο Ερντογάν πρότεινε στους Ταλιμπάν με αντάλλαγμα την επίσημη αναγνώριση να παραδώσουν το αεροδρόμιο της Καμπούλ υπό τον έλεγχο της Τουρκίας και του Κατάρ. Αυτός ο αερολιμένας μπορεί να αποτελέσει ορμητήριο για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας των τουρκικών υπηρεσιών πληροφοριών, καθώς και ένα κανάλι χρηματοδότησης και καθοδήγησης δράσεων άλλων Ισλαμικών τρομοκρατικών ομάδων που δημιουργήθηκαν με τη συμμετοχή της CIA. Λίγο πριν από την πτώση της κυβέρνησης του Ασράφ Γανί, η Άγκυρα εξέφρασε την ιδέα ίδρυσης του Νότιου Τουρκμενιστάν από τους τουρκικούς λαούς που κατοικούν στο Αφγανιστάν, εξετάζοντας σοβαρά το σχέδιο διαμελισμού της χώρας. Για τον ίδιο σκοπό, αυτή τη στιγμή, λαμβάνει χώρα ενεργή επέκταση του τουρκικού κεφαλαίου, καθώς και στρατιωτική τεχνική βοήθεια στην Κυργυζία, η οποία θεωρείται ήδη ως προκεχωρημένο φυλάδικιο επιρροής της Τουρκίας στην πρώην Σοβιετική Κεντρική Ασία. Στο τέλος του τρέχοντος έτους θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη Σύνοδος Κορυφής του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών, ενός νέου συνασπισμού στον οποίο έναν ιδιαίτερα ρόλο αναλαμβάνει και το Καζακστάν. Η δραστηριοποίηση της Τουρκίας τώρα θεωρείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μεγάλη Βρετανία ως μέσο αντίστασης προς την Κίνα και τη Ρωσία στην περιοχή. Ταυτόχρονα, στις εσωτερικές υποθέσεις του Αφγανιστάν επιχειρεί να παρέμβει και η ηγεσία του γειτονικού Τατζικιστάν, το οποίο ακολουθεί την πολιτική του Ιράν και σχεδιάζει τη δημιουργία ενός μεγάλου Τατζικιστάν με την προσάρτηση εδαφών που κατοικούνται από εκατομμύρια Τατζίκους. Γι' αυτό το Τατζικιστάν, όπως και το Ιράν, υποστήριζε τόσο ενεργά τις δυνάμεις του Μασούντ στο φαράγγι του Παντζίρ και είναι εχθρικό απέναντι στην κυβέρνηση των Ταλιμπάν. Αντίστοιχα και σήμερα, παραμένουν δυνάμεις που ενδιαφέρονται για την κλιμάκωση του πολέμου και την επέκταση της ζώνης σύγκρουσης, καθώς επίσης και για τον εδαφικό διαμελισμό του Αφγανιστάν. Δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο διάσπασης στο ίδιο το κίνημα των Ταλιμπάν, το οποίο παραμένει ετερόκλητο. Τώρα, όχι μόνο για το Αφγανιστάν, αλλά και για ολόκληρη την Κεντρική Ασία, ενισχύει το σχεδιασμός της Κίνας με την επωνυμία «Μία ζώνη, ένας δρόμος», με δικές της διαδρομές μεταφοράς, εμπορευμάτων και ενέργειας. Ήδη συζητούνται σχέδια εξόρυξης αφγανικών ορυκτών, συμπεριλαμβανομένου και του λιθίου, από κινέζικες εταιρείες. Σε αυτό ακριβώς το σχέδιο υποταγής στο κινέζικο κεφάλαιο εντάσσεται και η Ευρασιατική Οικονομική Ένωση, αφού σε αυτό το στάδιο τα συμφέροντα της Ρωσίας και της Κίνας στην περιοχή συμπίπτουν. Αυτή είναι η πιο σοβαρή επιτυχία του Πεκίνου στην υπόθεση της εδαφικής προώθησης της σφαίρας επιρροής μακριά στη Δύση, η οποία μετατοπίζεται στις περιοχές της Υπερκαυκασίας, της Μέσης Ανατολής και του Περσικού Κόλπου. Η Ιρανική ελίτ εμπίπτει επίσης την επιρροή της Κίνας, η οποία δεσμεύτηκε να επενδύσει στην Ιρανική οικονομία πάνω από 400 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε 25 χρόνια, ποσό που είναι συγκρίσιμο σε κλίμακα με τον ΑΕΠ του Ιράν. Αυξάνονται και οι στρατιωτικές δυνάμεις του Οργανισμού του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας στην περιοχή υπό την αιγίδα της Ρωσίας, οι οποίες μαζί με το στρατό της Κίνας συνεργάζονται και πραγματοποιούν ασκήσεις σε χώρες που συνορεύουν με το Αφγανιστάν. Ταυτόχρονα, οι εγγυήσεις ασφάλειας που δόθηκαν από τη Μόσχα και το Πεκίνο στις άρχουσες τάξεις των πρώην Σοβιετικών Δημοκρατιών της Κεντρικής Ασίας θα τις οδηγήσουν στην αναδίπλωση της πολύχρονης πολυδιάστατης πολιτικής τους και στον περιορισμό της αυτοτέλειάς τους. Η υποχώρηση των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ από το Αφγανιστάν αποδυνάμωσε απότομα τη θέση του δυτικού ιμπεριαλισμού στην Κεντρική Ασία και αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως μία ένδειξη της αδυναμίας του. Ταυτόχρονα, παραμένει ο κίνδυνος κλιμάκωσης της σύγκρουσης και παρέμβασης της Τουρκίας και των γειτονικών χωρών στην κατάσταση εντός του Αφγανιστάν. Καταδικάζουμε όλα τα σχέδια διάλυσης αυτής της χώρας και τις προσπάθειες οποιασδήποτε παρέμβασης, αφού μόνο ο αφγανικός λαός πρέπει να αποφασίζει για τη μοίρα του. Ταυτόχρονα, είναι προφανές ότι παρά την υποχώρηση του αμερικανικού ιμπεριαλισμού,
αυτό δεν οδήγησε στην ανάπτυξη του λαϊκού και εργατικού κινήματος, αφού τα κομμουνιστικά κόμματα στις χώρες της περιοχής ιτήθηκαν ή αποδυναμώθηκαν σε μεγάλο βαθμό, ενώ οι εργαζόμενοι δεν είναι οργανωμένοι. Στην πραγματικότητα, στην πράξη, βλέπουμε ότι στην Κεντρική Ασία ένα ιμπεριαλιστικό μπλοκ αντικαθίσταται τώρα από ένα άλλο. Σε αυτή την κατάσταση δεν υποστηρίζουμε και δεν πρέπει να υποστηρίξουμε το καθεστώς των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, το οποίο είναι μια αντιδραστική ισλαμική δικτατορία. Οι τελευταίες καταστολές των γυναικείων διαδηλώσεων και των συγκεντρώσεων κατά του Πακιστάν δείχνουν την πραγματική ουσία. Ταυτόχρονα, δεν πρέπει να υποστηρίξουμε και τους αντιπάλους τους στο πρόσωπο εκείνων των ομάδων που αποχώρησαν από τη Βόρεια Συμμαχία και τις ομάδες του γιού του Μασούντ στο φαράγγι του Παντζήρ, πίσω από τις οποίες βρίσκονται οι υπηρεσίες πληροφοριών της Δύσης και ορισμένες γειτονικές χώρες. Μέσα σε 20 χρόνια, το Αφγανιστάν αλλά και όλες τις χώρες της περιοχής, στο Αφγανιστάν αλλά και σε όλες τις χώρες της περιοχής, μεγάλωσε μία νέα γενιά που δεν θέλει πλέον να ζει σε συνθήκες θρησκευτικού σκοταδισμού, καταπίεσης από τους ντόπιους καπιταλιστές και κυριαρχίας ξένων ιμπεριαλιστών. Από αυτό το περιβάλλον θα προκύψουν νέοι ταξικοί αγωνιστές και δυνάμεις, ικανές να υποστηρίξουν την κοινωνική και πολιτική απελευθέρωσή τους. Καθήκον μας είναι να τους βοηθήσουμε να οργανωθούν και να οπλιστούν με το πρόγραμμα της πάλης για το σοσιαλισμό. Ευχαριστούμε τον σύντροφο Αϊνούρ, καθώς και τους συντρόφους Χρήστο και Τάνια που βοήθησαν στη μεταφορά των παρεμβάσεών τους. Ο λόγος τώρα στον σύντροφο Ελισέο. Ήρθε άλλη μια ερώτηση να την εκφωνήσω κατά τη διάρκεια των τελευταίων παρεμβάσεων. Η ερώτηση έχει ως εξής: γιατί διευκόλυναν οι Ρώσοι την ατοϊκή επέμβαση στο Αφγανιστάν, παραδίδοντας τον εναέριο χώρο τους, παρότι μια από τις επιδιώξεις των ΗΠΑ ήταν η ανάσχεση των σχεδιασμών του ρωσικού κεφαλαίου στην περιοχή? Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, θα παλέψουμε λίγο και με τον Καραγκιόζη και με την κεντρική εξέδρα και θα απαντήσουμε στις ερωτήσεις. Καταρχήν, θα ξεκινήσω θυμίζοντας κάθε φορά κάποιες από αυτές. Είναι ορισμένες ερωτήσεις που αφορούν την ιστορική διαδρομή. Λένε ορισμένοι ότι εδώ και 40 χρόνια συνεχίζεται ο πόλεμος στο Αφγανιστάν και αυτός ξεκίνησε με την εισβολή των Σοβιετικών. Ποια είναι η πραγματικότητα? Αυτή η αντίληψη, αυτή η άποψη προσπαθεί να μπερδέψει και να βάλει στο μίξερ της αστικής ανάλυσης διαφορετικά γεγονότα. Η Σοβιετική Ένωση, όπως θα πω και παρακάτω πιο αναλυτικά, επενέβηκε μετά από πρόσκληση της νόμιμης κυβέρνησης, όπως μας είπε νωρίτερα και ο σύντροφος ο Σαφίκ από το Κομμουνιστικό Κόμμα Πακιστάν. Κάτι που βέβαια δεν ισχύει στην περίπτωση της υπεριαλιστικής επέμβασης των Αμερικανών ατοϊκών. Αλλά υπάρχουν και λόγοι ουσίας, όχι μόνο τυπικοί, που διαχωρίζουν αυτές τις δύο, αν το θέλετε, τα δύο αυτά γεγονότα, που δεν είναι το ίδιο. Αυτή η αντίληψη θυμίζει την άποψη ότι το Αφγανιστάν είναι ο νεκροθάφτης των αυτοκρατοριών, ότι έθαψε την Βρετανική Αυτοκρατορία, έθαψε τους Σοβιετικούς, τώρα θάβει και τους Αμερικάνους. Όλα ανακατεύονται σε ένα μίξερ και όπου μπερδεύονται διαφορετικές καταστάσεις για να βγει αυτό που θέλουν οι αστεί αναλυτές. Η ουσία είναι διαφορετική. Θα πω ορισμένα πράγματα από την ιστορία του Αφγανιστάν. Πράγματι, το Αφγανιστάν ήταν μια αποικία της Βρετανίας. Η Βρετανική Αυτοκρατορία, στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, είχε πάνω από το 20% των παγκόσμιων εκτάσεων κάτω από την κατοχή της. Και ο αφγανικός λαός έδωσε σκληρούς αγώνες, τρεις πολέμους ενάντια στη Βρετανική Αυτοκρατορία, μέχρι να αποκτήσει την ανεξαρτησία του. Και πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η Σοβιετική Ρωσία ήταν από τις δυνάμεις που χαιρέτησε και στήριξε το λαό του Αφγανιστάν στους πολέμους που έδωσε ενάντια στους Βρετανούς. Όχι τυχαία, το Αφγανιστάν το 1919 ήταν η πρώτη χώρα που αναγνώρισε
επίσημα τη Σοβιετική Ρωσία και το 1921 υπόγραψε σύμφωνο φιλίας, τότε το Εμιράτο ήταν του Αφγανιστάν, μόλις είχε πάρει την ανεξαρτησία από τους Βρετανούς, στη συνέχεια έγινε βασιλεία και μέσα από αυτή την συμφωνία φιλίας που ανανεώνοντα για πολλές δεκαετίες ίσως είχε εμπορικές, οικονομικές σχέσεις με τη Σοβιετική Ένωση η οποία πουλούσε προϊόντα, παρήχε τη δυνατότητα στο Αφγανιστάν μέσω των εδαφών του να στέλνει προϊόντα σε άλλες χώρες. Όταν του ζητούνταν έστελνε ειδικούς, έφτιαχνε φράγματα, έφτιαχνε δρόμους, πουλούσε αεροπλάνα, άλλα σύγχρονα μέσα και βέβαια ένας κόσμος από το Αφγανιστάν, νέα παιδιά, σπούδαζαν στη Σοβιετική Ένωση όπως και από πολλές άλλες λεγόμενες αναπτυσσόμενες χώρες η Σοβιετική Ένωση δεχότανε νέους που σπούδαζαν στα πανεπιστήμια και στις τεχνικές της σχολές. Δεν ήταν μόνο δηλαδή από το Αφγανιστάν. Βεβαίως αυτό δεν άλλαζε την κατάσταση ότι μιλάμε για μια χώρα που ήταν καθυστερημένη, οι παραγωγικές δυνάμεις πολύ αδύνατες, πάνω από το 90% του πληθυσμού ήταν αγράμματο. Στα 1973 ο ξάδελφος του μονάρχη, ο Νταούτ, που ήταν πρωθυπουργός εκείνη την εποχή, ανέτρεψε το μονάρχη και δήλωσε ότι στο εξής το Αφγανιστάν θα είναι δημοκρατία και ανακήρυξε, δήλωσε ότι θα προχωρήσει σε μια σειρά αστικές μεταρρυθμίσεις εξυγχρονισμού της χώρας ώστε να μπορέσει η χώρα να αναπτυχθεί, να καλυτερεύσει η ζωή των ανθρώπων. Τότε στο Αφγανιστάν είχε δημιουργηθεί ένα κόμμα που λεγόταν Λαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα του Αφγανιστάν. Είχε δημιουργηθεί λίγα χρόνια νωρίτερα το 1965. Και μάλιστα σε αυτό το κόμμα, επειδή υπήρχε και μια, όπως πρέπει να ξέρετε το Αφγανιστάν, εκτός ότι είναι μια ορεινή χώρα, έτσι και φτωχή, έχει και ένα μείγμα εθνοτήτων. Η πιο μεγάλη εθνότητα είναι η Παστούν, περίπου το 50%. Αλλά είναι ισχυρή και η εθνότητα των Τατζίκων, από 25% έως 30%, 10% οι Χαζάροι, 10% οι Ουσμπέκοι, περίπου. Καμιά δεκαριά ακόμα εθνότητες. Έτσι. Εξαιτίας και αυτών των εθνικών διαφοροποιήσεων, αλλά και, αν το θέλετε, και διαφορετικών αντιλήψεων που υπήρχαν μέσα σε αυτό το κόμμα, το Λαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα του Αφγανιστάν, δημιουργήθηκαν δύο φράξεις. Και μάλιστα η μία φράξια, η Παρτσάμ, που βγήκε από την εφημερίδα που βγάζανε, που Παρτσάμ σημαίνει σημαία, έτσι, συνεργάστηκε με τον Νταούτ. Είχε 4 υπουργούς αυτή την κυβέρνηση και που είχε δηλώσει ότι θα κάνει αστικούς εξυγχρονισμούς στη χώρα και θα τα αναπτύξει τις παραγωγικές δυνάμεις και θα μορφώσει τον κόσμο κτλ. Η άλλη φράξια, Χαλκ, που βγαίνει από την εφημερίδα της που σήμαινε Λαός, ήταν επικριτική και είχε αντιπολιτευτική στάση απέναντι στον Νταούτ. Τέλος πάντων, μετά από κάποιο διάστημα, αυτό το κόμμα και οι δύο φράξεις λέγανε ότι είναι με τον μαρξισμό-λενινισμό, όπως το καταλαβαίνανε βέβαια. Έτσι. Μετά από κάποιο διάστημα έγινε φανερό ότι ο Νταούτ ήταν ένας απολυταρχικός ηγέτης, δεν είχε σκοπό να κάνει πράγματα υπέρ του λαού και ακόμα και αυτοί που πήγανε, αυτή η φράξια Παρτσάμ που πήγε και συνεργάστηκε μαζί του, διαχώρισε τη θέση, ξαναπέρασε στην αντιπολίτευση, ξαναενώθηκαν οι δυνάμεις λίγα χρόνια μετά από μια περίοδο, το 1975, οι δύο φράξεις. Βεβαίως ενώθηκαν οι οργανώσεις τους, αλλά οι δυνάμεις που είχαν μέσα στο στρατό, γιατί και οι δύο δούλευαν μέσα στον αστικό στρατό, δεν ενώθηκαν. Αυτό έχει σημασία για την πορεία των εξελίξεων. Το 1978 η κατάσταση οξύνθηκε στη χώρα, και η κοινωνικο-οικονομική, αλλά και η πολιτική, γιατί ο Νταούτ άρχισε να προχωράει σε διώξεις κομμάτων, σε φυλακίσεις, σε βασανισμούς. Τον Απρίλιο σκότωσαν ένα στέλεχος του Λαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος του Αφγανιστάν, γνωστό συνδικαλιστή και ηγέτη, και ξέσπασαν μεγάλες κινητοποιήσεις του κόμματος, με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων στο Αφγανιστάν, κυρίως στις μεγάλες πόλεις βέβαια, στην Καμπούλ και στις άλλες πόλεις. Τότε το καθεστώς του Νταούτ
συνέλαβε την ηγεσία του Λαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος του Αφγανιστάν και ξέσπασε μια λαϊκή εξέγερση που είχε τη στήριξη σημαντικού τμήματος του στρατού. Και η οποία εξέγερση αυτή νίκησε και ανέτρεψε το καθεστώς του Νταούτ. Δημιουργήθηκε επαναστατικό συμβούλιο, απελευθερώθηκαν οι πολιτικοί κρατούμενοι και φτιάχτηκε μια λαϊκή κυβέρνηση, η οποία προχώρησε σε ανακήρυξε μια σειρά σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις, όπως ήταν παραδείγματος χάρη η κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, των εργοστασίων, των όποιων επιχειρήσεων υπήρχαν, γιατί ήταν και λίγες, όπως είπαμε, ήταν πολύ καθυστερημένη αυτή η χώρα. Προσπάθησε να διαλύσει τα τσιφλίκια, να κάνει αναδασμό στη γη. Τότε για πρώτη φορά προχώρησε στο καθεστώς να μπορούν και τα κορίτσια μαζί με τα αγόρια να πηγαίνουν στο σχολείο. Μπήκαν οι βάσεις για να φτιαχτεί ένα σύστημα δημόσιας υγείας. Την ίδια ώρα βέβαια υπήρξε αντίδραση. Υπήρξε αντίδραση από τις δυνάμεις αυτών που χάσανε την εξουσία, από τους τσιφλικάδες, από τους καπιταλιστές και βέβαια αυτοί είχαν τη στήριξη των, του κλήρου, έτσι, των μουλάδων. Οι χιλιάδες μουλάδες έχασαν το δικαίωμα να δικάζουν και να καταδικάζουν. Έτσι πέρασε αλλού αυτή η αρμοδιότητα, σε κανονικά δικαστήρια. Υπήρξε λοιπόν μια σύγκρουση και στη σύγκρουση αυτή μια σειρά δυνάμεις, πρώτα απ' όλα οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με τους συμμάχους της στην περιοχή, δηλαδή το Πακιστάν, τη Σαουδική Αραβία, τα Εμμυράτα, αλλά και την Κίνα, στήριξαν τις αντεπαναστατικές δυνάμεις με χρήματα, με εξοπλισμούς, με όπλα καινούρια, έτσι. Η κυβέρνηση η λαϊκή που είχε προκύψει στο Αφγανιστάν για πάνω από 20 φορές ζήτησε τη βοήθεια της Σοβιετικής Ένωσης για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στην ξένη ουσιαστικά επέμβαση που στήριζε τις αντεπαναστατικές δυνάμεις. Αρχικά οι Σοβιετικοί στήριζαν με χρήματα και με ειδικούς εμπειρογνώμονες σε διάφορους τομείς που είχαν στείλει εξειδικευμένους σε διάφορους τομείς τη νέα κυβέρνηση. Και μετά από περίπου ένα χρόνο έστειλαν στρατεύματα μετά από παράκληση της κυβέρνησης της λαϊκής στο Αφγανιστάν. Βεβαίως πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι την ίδια περίοδο που γίνονταν όλα αυτά τα πράγματα και προχωρούσε, είχε ανοίξει ένας δρόμος προόδου μέσα στο ίδιο το κόμμα, αυτό το Λαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα του Αφγανιστάν, κλιμακώνονταν η σύγκρουση ανάμεσα στις φράξεις, που όπως είπα είχε και εθνοτικά χαρακτηριστικά, είχε και φυλετικά χαρακτηριστικά, είχε και χαρακτηριστικά διαφορετικές αντιλήψεις για το πώς θα πρέπει να πάμε, με ποιες μεταρρυθμίσεις, με ποια μέτρα. Έτσι. Αλλά αυτά είναι ζητήματα που χρειάζονται παραπέρα μελέτη και τα μελετάμε, δεν αλλάζουν την ουσία. Και η ουσία είναι ότι η Σοβιετική Ένωση ανταποκρίθηκε σε ένα κάλεσμα διεθνιστικής βοήθειας, το οποίο υπήρξε από τη μεριά της λαϊκής κυβέρνησης του Αφγανιστάν. Καμία λοιπόν σχέση δεν μπορεί να έχει αυτή η βοήθεια που έδωσε η Σοβιετική Ένωση στη λαϊκή κυβέρνηση του Αφγανιστάν με την υπεριαλιστική επέμβαση των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ. Όπως είπα, η Σοβιετική Ένωση και με το προηγούμενο καθεστώς είχε εμπορικές σχέσεις, είχε οικονομικές σχέσεις. Αυτό το προηγούμενο καθεστώς και της Βασιλείας και ο Νταούτ που ανέλαβε στη συνέχεια είχε ανακηρύξει πολιτική ουδετερότητα. Έτσι. Δεν είχε δηλαδή η Σοβιετική Ένωση γεωπολιτικούς λόγους να ανατρέψει εκείνο το καθεστώς για να επιβάλλει ένα δικό της καθεστώς. Προέκυψε όμως μια λαϊκή επανάσταση και ένα αίτημα διεθνιστικής βοήθειας στο οποίο ανταποκρίθηκε. Τι κάνανε οι Αμερικάνοι? Οι Αμερικάνοι στα στρατόπεδα που φτιάξανε ειδικά στο Πακιστάν δημιούργησαν το κίνημα των Μουτζαχεντίν, αυτών των μαχητών υποτίθεται για την πίστη. Έτσι. Μέσα από αυτό το κίνημα προέκυψαν μια σειρά τρομοκρατικές ένοπλες ομάδες, τις οποίες αξιοποίησαν οι υπεριαλιστές
και εκείνη την περίοδο, αλλά και αργότερα. Όπως ήταν η Αλ-Κάιντα. Έτσι. Η Ταλιμπάν ήταν ένα κίνημα αντιδραστικό. Ταλιμπάν σημαίνει σπουδαστές. Τώρα μην νομίζετε ότι είχαν κάνει τίποτα βαριές σπουδές. Το Κοράνι μαθαίνανε, έτσι. Λοιπόν, και μάλιστα με την ερμηνεία που τους έδινε το αντιδραστικό αυτό κίνημα. Αυτοί λοιπόν ανέλαβαν στην πορεία τη διακυβέρνηση μετά την ανατροπή της λαϊκής κυβέρνησης, που άντεξε παρόλα αυτά, μετά και την αποχώρηση των σοβιετικών στρατευμάτων, άντεξε περίπου 2 χρόνια, και ενώ την πολεμούσε όλος ο κόσμος, έτσι. Όλος ο καπιταλιστικός κόσμος, και όχι μια εβδομάδα που άντεξαν αυτοί, οι σημερινοί. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι βάζουν ανώμια πράγματα και συγκρίνουν ανώμια πράγματα. Όπως βέβαια δεν μπορεί να γίνει καμία σύγκριση με αυτό που λένε, που είπα νωρίτερα, Βρετανική Αυτοκρατορία, Σοβιετική Ένωση και ΗΠΑ, έτσι είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα. Ούτε η Σοβιετική Ένωση ήταν αυτοκρατορία, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι αυτοκρατορία. Είναι η ισχυρότερη καπιταλιστική δύναμη σήμερα στον κόσμο και οικοδομεί με διαφορετικό τρόπο τις σχέσεις της από ό,τι έκανε η Μεγάλη Βρετανία πριν 2 και 3 αιώνες. Υπήρχε μια ερώτηση που αφορά για τους Ταλιμπάν, που λένε ορισμένοι ότι οι Ταλιμπάν μπορεί να είναι ένα αντιδραστικό κίνημα, μπορεί να είναι έτσι σκοταδιστές, μπορεί να είναι ό,τι θέλετε, αλλά όμως κάνανε αντιυμπεριαλιστικό αγώνα αφού πολεμάγανε με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και μάλιστα μιας και η χώρα τους ήταν σε κάτω από ξένη κατοχή, την κατοχή του ΝΑΤΟ, κάνανε και εθνικό απολευθερωτικό αγώνα. Άρα μήπως πρέπει να τους χαιρετήσουμε. Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, στηρίζεται σε μια εντελώς επιφανειακή προσέγγιση των πραγμάτων στο Αφγανιστάν και είναι εκτός τόπου και χρόνου. Γιατί? Ας πάρουμε τα γεγονότα. Από πού προήλθαν οι Ταλιμπάν? Προήλθαν ή όχι οι Ταλιμπάν από τους Μουτζαχεντίν που είπα νωρίτερα, δηλαδή από αυτούς που είχαν φτιάξει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που τους χρηματοδότησαν, που τους εξόπλισαν μαζί με τους συμμάχους τους στο Πακιστάν, τη Σαουδική Αραβία, τα άλλα αντιδραστικά καθεστώτα της περιοχής ενάντια σε μια λαϊκή επανάσταση που είχε ξεσπάσει στο Αφγανιστάν. Προήλθαν, για δεν προήλθαν, ήταν σάρκα από τη σάρκα των αμερικανικών, των υπεριαλιστικών σχεδίων οι Ταλιμπάν. Αξιοποιήθηκαν αυτές οι δυνάμεις, οι Μουτζαχεντίν, η Αλ-Κάιντα, οι Ταλιμπάν, από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για τα σχέδιά τους? Αξιοποιήθηκαν τόσο για τα διεθνή σχέδια, όσο και για το εσωτερικό των καπιταλιστικών χωρών, όπου με πρόσχημα την τρομοκρατία από αυτές τις οργανώσεις ενίσχυσαν τους κατασταλτικούς μηχανισμούς και θωράκισαν την αστική εξουσία σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο. Την ίδια ώρα, αυτοί οι Ταλιμπάν είχαν σχέσεις ή δεν είχαν σχέσεις με το επίσης αντιδραστικό καθεστώς που υπάρχει στο Πακιστάν? Μας είπε νωρίτερα και ο σύντροφος από το Κομμουνιστικό Κόμμα του Πακιστάν τις σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί και αποδεικνύονται και από την επίσκεψη που έκανε ο πρώτος που επισκέφθηκε την Καμπούλ μετά την ανάληψη των καθηκόντων των Ταλιμπάν, ήταν ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών του Πακιστάν. Έτσι. Διευκολύνθηκαν οι Ταλιμπάν να καταλάβουν πάλι την εξουσία που είχαν πριν, τη διακυβέρνηση της χώρας που είχαν και πριν το 2001. Διευκολύνθηκαν. Οι Αμερικάνοι πήγανε μαζί τους και υπογράψαν τη συμφωνία της Ντόχα και τους άνοιξαν το δρόμο. Εδώ αποδεικνύεται σήμερα ότι μέχρι είχαν κάνει ξεχωριστή συμφωνία ακόμα και για το πώς θα γίνει η κατάληψη της Καμπούλ οι Ταλιμπάν με τους Αμερικανούς. Τους άφησαν οι Αμερικάνοι όπλα, 85 δισεκατομμύρια όπλα. Έχετε δει σε πολλά εθνικό απελευθερωτικά κινήματα να εξοπλίζονται από τους Αμερικάνους. Αυτά και μόνο είναι αρκετά, αλλά θα πω και μια άλλη πλευρά. Σήμερα, στη σύγχρονη εποχή που ζούμε, δεν είμαστε πριν στο 17ο, στο 18ο αιώνα, όπου η αστική τάξη είχε έναν προοδευτικό χαρακτήρα και πάλευε ενάντια στη φεουδαρχία, ενάντια στην αποικιοκρατία, ενάντια στις αυτοκρατορίες και δημιουργώντας τα εθνικά κράτη
και έπαιζε ένα τέτοιο προοδευτικό ρόλο. Σήμερα πάκρι σάκρι σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο, η αστική τάξη είναι μια αντιδραστική δύναμη που καταπιέζει την εργατική τάξη, τους άλλους εργαζόμενους. Και από αυτή την άποψη λοιπόν πρέπει να δούμε πώς εκφράζεται αυτό το πράγμα. Όταν γίνεται ένας πόλεμος, πρέπει να αναρωτιόμαστε ποιες δυνάμεις κάνουν αυτό τον πόλεμο. Για ποιο σκοπό γίνεται αυτός ο πόλεμος. Και αυτό εκφράστηκε και στο Αφγανιστάν. Τι είχαμε, υπενθυμίζω ορισμένα πράγματα που είπα και εισαγωγικά. Είχαμε από τη μια μεριά τη Βόρεια Συμμαχία, που είναι Τατζίκοι, Ουσμπέκοι βασικά, έτσι. Και ένα κομμάτι των μπαστούν, το κοσμοπολίτικο, να το πω έτσι, αυτή που ήταν η αυλική του βασιλιά που ανατράπηκε από τον Νταούτ και στη συνέχεια από το καθεστώς του Νταούτ, και είχαν τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του ΝΑΤΟ, και από την άλλη μεριά είχαμε ένα άλλο κομμάτι της αστικής τάξης, βασικά παστούν, με το κάλυμα, οι Ταλιμπάν δηλαδή, με το κάλυμα της θρησκείας, το αντιδραστικό, μεσαιωνικούς τρόπους συμπεριφοράς, που είχαν τη στήριξη του Πακιστάν και από πίσω από το Πακιστάν της Κίνας, η οποία έχει κάνει μεγάλες επενδύσεις στο σημερινό Πακιστάν. Είχαμε δηλαδή δύο αστικές δυνάμεις μέσα στο Αφγανιστάν που συγκρούονταν και οι οποίες είχαν διαφορετικές διεθνείς συμμαχίες. Αλλά ακόμα και αν πάρουμε... Άρα δεν είχαμε να κάνουμε έναν εθνικό απελευθερωτικό αγώνα, εκεί θέλω να καταλήξω. Αλλά ακόμα και αν λέγαμε, αν πέραμε το υποθετικό σενάριο ότι καταπιέζονταν η εθνική μειονότητα των Παστούν, που δεν καταπιέζονταν, γιατί και ο πρόεδρος αυτός Παστούν ήταν και ο Καρζάη Παστούν ήταν, που ανέλαβε αμέσως μετά τους Αμερικάνους, και σε όλες τις φάσεις οι Παστούν, που είναι το 50% όπως είπα του πληθυσμού, είχαν το πάνω χέρι. Και μάλιστα μια από τις θέσεις της Απριλιανής Επανάστασης του 1978 ήταν να σταματήσουν οι διακρίσεις σε βάρος των άλλων εθνικών μειονοτήτων. Αλλά λέω, ακόμα και ας πάρουμε ότι αυτοί ξεφυκώθηκαν ενάντια στην ξένη κατοχή του ΝΑΤΟ, στις σημερινές συνθήκες, από τη μεριά της εργατικής τάξης, έχει σημασία η πάλι όχι μόνο ενάντια στην αστική τάξη που έχει επιβάλει μια ξενική κατοχή, αλλά ενάντια και στην αστική τάξη του έθνους που καταπιέζεται. Αλλά λέω, αυτό είναι στο υποθετικό σενάριο που σε καμία περίπτωση στην πλευρά, στο Αφγανιστάν δεν εκφράστηκε. Και μια κουβέντα για τον αντιεμπεριαλισμό των Ταλιμπάν. Κοιτάξτε, αν πούμε ότι οι Ταλιμπάν, ότι αντιεμπεριαλισμός είναι, υπεριαλισμός είναι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έτσι, ή όποιος χρησιμοποιεί βία μέσα, τότε θα βρεθούμε σε μεγάλα αδιέξοδα, θα κάνουμε ένα μεγάλο λάθος. Α, θυμίσω ότι πέρσι τον Νοέμβρη ο Ερντογάν έλεγε ότι η Τουρκία πολεμάει τους υπεριαλιστές και τους τυράννους και ότι τον ίδιο δεν τον αγαπάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, γιατί κάνει αντιπεριαλιστικό αγώνα. Ο Ερντογάν, ο πρόεδρος της χώρας που έχει στρατεύματα κατοχής σήμερα σε τρεις χώρες, στην Κύπρο, στη Συρία, στο Ιράκ, έτσι. Οδηγούμαστε δηλαδή σε τραγέλαφους. Υπεριαλισμός δεν είναι λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είναι απλώς οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είναι απλώς τα βία μέσα. Υπεριαλισμός είναι ο μονοπωλιακός καπιταλισμός. Με την έννοια αυτή, οι Ταλιμπάν, έτσι, δεν ήρθαν να ανατρέψουν αυτό το σύστημα, ήρθαν να το ενισχύσουν και μάλιστα εκφράζουν κουβαλώντας και ένα αποκρουστικό πρόσωπο, επαναφέροντας μεσαιωνικά ήθη από προηγούμενες εποχές, αλλά στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της αστικής εξουσίας, της εξουσίας αστικής τάξης στο Αφγανιστάν. Γίνανε επίσης ορισμένες ερωτήσεις, υπενθυμίζω, για τα ναρκωτικά. Υπήρξε μια ερώτηση σχετικά με το τι στοιχεία υπάρχουν για την παραγωγή οπίου στο Αφγανιστάν. Λίγο που κοίταξε, τα είχα δει και νωρίτερα τα στοιχεία, αλλά τώρα άνοιξα το κινητό και είδα τα στοιχεία που δίνει ο ΟΗΕ. Ο ΟΗΕ δίνει ότι το 80% της παγκόσμιας παραγωγής οπίου παράγεται σήμερα στο Αφγανιστάν. Και αυτό έφτασε σήμερα στο 80% από το 39% που ήταν το 2000,
το 2000 όταν κυβερνούσαν πάλι οι Ταλιμπάν. Υπολογίζεται ότι αποτελεί το 11% του ΑΕΠ του σημερινού Αφγανιστάν, ότι επίσης έχουν αυξηθεί κατά δεκάδες χιλιάδες τέλος πάντων τα εκτάρια που καλλιεργείται και υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές, κυρίως νότιο και νότιο-δυτικά, που γίνεται αυτή η καλλιέργεια. Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι το 95% της παραγωγής του οπίου κατευθύνεται στην πρώην Σοβιετική Ένωση και στην Ευρώπη και μόνο 1% από αυτό φτάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που δείχνει και για ένα άλλο λόγο που οι Αμερικάνοι δεν ενδιαφέρθηκαν ποτέ να σταματήσει αυτό το επικερδές άθλημα. Υπήρξε μια ερώτηση για τους Ρώσους, μάλλον δύο ερωτήσεις για τους Ρώσους. Μία έλεγε γιατί οι Ρώσοι άφησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και παρέδωσαν τον ένα αέριο, έδωσαν τον ένα αέριο χώρο και βάσεις για να γίνει η νατοϊκή επέμβαση το 2001 και γιατί τώρα βλέπουμε μία δυσαρέσκεια που αποχωρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ από την περιοχή. Είναι δύο διαφορετικές καταστάσεις. Κοιτάξτε, καταρχήν βλέπουμε ότι το 2001 οι Ταλιμπάν προσπάθησαν να διεισδύσουν με διάφορες ομάδες σε γειτονικές χώρες, πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες, και να δημιουργήσουν ένα κλίμα αποσταθεροποίησης. Αυτό έγινε και στο Τατζικιστάν, που πέρασε εμφύλιο πόλεμο, αλλά και στο Ουσμπεκιστάν. Αυτές οι χώρες έχουν δεσμούς με τη Ρωσία, και τότε είχαν δεσμούς με τη Ρωσία. Τότε θεωρήθηκε από την ηγεσία, τότε μόλις αναλάμβανε ο Πούτιν, θεωρήθηκε ότι η ανατροπή του καθεστώτος Ταλιμπάν θα είναι καλύτερη στην προσπάθειά τους να διαχειριστούν την κατάσταση στις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες. Δηλαδή, βλέπανε ότι οι Ταλιμπάν στηρίζουν μια σειρά ισλαμιστικά κινήματα που διεισδύανε μέσα στο Τατζικιστάν και στο Ουσμπεκιστάν και γι' αυτό το λόγο με διάθεση παραχώρησαν ένα αέριο χώρο και βάσεις στους Αμερικανούς. Τώρα είναι μια άλλη κατάσταση. Τώρα βλέπουν η ρωσική αστική τάξη τον κίνδυνο μιας γενικότερης αποσταθεροποίησης στην περιοχή. Όπως είπα και εισαγωγικά, συγκρούνται μεγάλα συμφέροντα, διαφορετικά γεωπολιτικά σχέδια σχετικά με το Αφγανιστάν. Έχει συγκεντρωθεί μεγάλη έφλεκτη ύλη στην περιοχή και η ρωσική αστική τάξη φοβάται πάλι μία αποσταθεροποίηση στην κεντρική Ασία. Σήμερα το Τατζικιστάν είναι στην οργάνωση του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας. Η Ρωσία έχει δεσμεύσεις απέναντι στο Τατζικιστάν. Να θυμίσω ότι εκατομμύρια οι Τατζίκοι που ζουν στο Αφγανιστάν είναι περισσότεροι από τους Τατζίκους που ζουν στο Τατζικιστάν. Έτσι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι φοβάται για μία ανάφλεξη στην περιοχή και υποπτεύεται ότι οι Αμερικανοί δημιουργούν μία σκόπιμη κατάσταση και γι' αυτό βλέπετε και τα γυμνάσια, τα στρατιωτικά που διεξάγονται αυτή την εποχή από τις ρωσικές δυνάμεις και τους συμμάχους τους σε όλη την κεντρική Ασία. Και υπάρχει η ερώτηση, δεν θα μπορούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να κρατήσουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις στο Αφγανιστάν και την ίδια ώρα να συνεχίσουν να τα βάζουν με την Κίνα χωρίς να κάνουν μια αναπροσαρμογή των δυναμεών τους? Αγαπητοί φίλοι και συντροφοί, είπαμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι η ισχυρότερη καπιταλιστική δύναμη σήμερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν λαμβάνουν υπόψη τους τους σχετισμούς δύναμης. Σήμερα η Κίνα και άλλες δυνάμεις, αλλά μιλάμε για την Κίνα γιατί πραγματικά αυτή έχει διαμορφώσει τις προϋποθέσεις εκείνες που μέσα στα επόμενα χρόνια μπορεί να πλήξει την πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ.
έχει κάνει μεγάλα βήματα και με ραγδαίους ρυθμούς αναπτύσσει και τη στρατιωτική της ισχύ. Η σημερινή Κίνα, έτσι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής προσπαθούν να παρουσιαστούν ως ο προστάτης των συμφερόντων των λαών της Νοτιοανατολικής Ασίας, του Ειρηνικού, έναντι των κινέζικων σχεδιασμών. Ξέρετε ότι εκεί γίνεται μια μεγάλη διαμάχη για τη θάλασσα της Νότιας Κίνας. Εκεί φτιάχνουν, παραδείγματος χάρη, οι Κινέζοι τεχνικά νησιά που θεωρούν ότι έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως και τα φυσικά νησιά, κάτι που δεν ισχύει με βάση το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Θεωρούν οι Κινέζοι ότι μπορούν να τους ανήκουν χωρικά ύδατα του Βιετνάμ, των Φιλιππινών και άλλων 4-5 χωρών της περιοχής. Έτσι, είναι μια διαπάλη που συνεχίζεται. Όχι τυχαία η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ πρόσφατα επισκέφθηκε το Βιετνάμ και ουσιαστικά πρόσφερε την προστασία των ΗΠΑ απέναντι στους κινέζικους σχεδιασμούς, όπως και στις άλλες χώρες της περιοχής. Είπε ο σύντροφος, ο Παπαναστάσης, νωρίτερα για τη μεταφορά των αμερικανικών Patriot από τη Σαουδική Αραβία προς την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας. Και ενώ που έρχονται να καλύψουν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία. Βλέπουμε ότι οι Αμερικανοί μεταφέρουν δυνάμεις στη Νότια-Ανατολική Ασία και φτιάχνουν και καινούργιες συμμαχίες. Ακούσατε για τη συμφωνία την AUKUS αυτή που έφτιαξαν με την Αυστραλία και τη Βρετανία και η οποία έχει σαφή στόχευση σε βάρος της Κίνας. Άρα πρέπει αυτά να τα πάρουμε υπόψη μας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και αυτές κάνουν αναπροσαρμογή των σχεδιασμών τους. Κλείνουν, όπως είπα και εισαγωγικά, μια αιμορραγία οικονομική που είχαν με αυτό το καθεστώς που είχαν καταφέρει να δημιουργήσουν στο Αφγανιστάν και την ίδια ώρα θεωρούν ότι μπορούν τα συμφέροντά τους να εξυπηρετηθούν στην περιοχή με άλλα μέσα και όχι με τα μέσα που μέχρι τα τώρα χρησιμοποιούσαν. Έτσι. Διατηρώντας δηλαδή ένα σφράγισμα της περιοχής στα κινέζικα και τα ρωσικά συμφέροντα. Εδώ είδατε την εκτίμηση που έκανε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Πακιστάν. Υπάρχουν και άλλες εκτιμήσεις. Θα παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις. Πάντως είναι φανερό ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μπορεί να είναι η ισχυρότερη δύναμη σήμερα, αλλά σαφώς λαμβάνουν υπόψη της την κινητικότητα που υπάρχει στην αλλαγή των συσχετισμών δύναμης. Νομίζω απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις που γίνανε. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Καλή συνέχεια.